Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα 27 Μαρτίου, η τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Με πλούσια επικαιρότητα, με τα κόμματα να είναι περίπου... Νικόλα Θερού, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε περίπου 2 μήνες, παρακάτι και κάτι, πριν από τις εκλογές, 21-28 Μαΐου. Όπως βλέπουμε στο τίτλο, οι αρχηγοί φουλάρουν για τις εκλογές με περιοδίες και φουλάρουν και με τα ξύφη τα οποία έχουν βγει και αρχίζουν και... Πήγαινε έρχονται. Ότι μπαίνουμε σε περίοδο έτσι κι άλλης προεκλογικού. Θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα το Πάσχα. Νομίζω ότι μέχρι να φτάσουμε στο Πάσχα, που είναι 16 Απριλίου. Δεν είναι μακριά το Πάσχα. 16 Απριλίου. Άρα τη Μεγάλη Τετάρτη θα κλείσει, αναμένεται να κλείσει η Βουλή. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης κάνει υπουργικό συμβούλιο. Θα περάσει το ερανικό νομοσχέδιο. Το δηλαδή, ποιο, το? Αυτό το ερανικό νομοσχέδιο που αποκαλείται στη Βουλή, που τα βάζει όλα μέσα και ψηφίζεται. Α, μάλιστα. Αυτό λοιπόν αύριο θα έχει ένα υπουργικό συμβούλιο. Θα συζητήσει θέματα δημόσιας διοίκησης, αλλά κυρίως τις εκκρεμότητες που έχει η κυβέρνηση, θα τις βάλει σε ένα νομοσχέδιο, άντε σε 2 για να προλάβει, και αμέσως μετά το κλείσιμο της Βουλής. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα γίνει αυτό. Ναι, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν θα ανοίξει μόνο για να κλείσει. Δηλαδή να θηροκολληθεί η απόφαση για εκλογές, είτε 21 είτε 28 κατάλληλους Μαΐου. Ξεκινώντας, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα οι δυο μας και την ανοίξουμε στο πάνελ, να πούμε ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γαϊτάνης, θα είναι μαζί μας, η κυρία Χαρά Καφαντάρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μαζί μας και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Β' Αθήνα, θα είναι μαζί μας και αμέσως μετά ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και ο Γιώργος Καραμέρος, υποψήφιος πλέον βουλευτής στην Ανατολική Αττική. Όλα αυτά θα τα δείτε σε πολύ λίγο. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε την επικαιρότητα. Είπαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στη Λαμία. Είπε μια φράση. Εξόρμηση Σωτήρη μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ναι, και είπε μια φράση που έχει δημιουργήσει. Είπε ότι πάμε για αυτοδυναμία με ένα κόμμα προφανώς, γιατί αυτοδυναμία αυτό θα πει, αλλά όχι με ένα χρώμα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Έδωσε ο κ. Μητσοτάκης τη δική του εκτίμηση. Πριν κάνανε την εξήγηση, ότι λέει το μπλε, ρωτήθηκε αν το μπλε με ποιο χρώμα ταιριάζει. Εκεί είπε αυτή η φράση, είπε το μπλε είναι ένα χρώμα το οποίο ταιριάζει με πάρα πολλά. Εμείς θα φτιάξουμε μια κυβέρνηση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αξιοποιώντας στελέχη και από άλλους χώρους. Ότι θα έκανε μια κυβέρνηση αποστατών, όπως ερμηνεύτηκε στη συνέχεια. Και ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, θα κερδίσει εκλογές αυτοδύναμη, αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν εμποδίζει να έχει πολλά χρώματα το μπλε. Αυτό ήταν η εξήγηση που έδωσε, ώστε να συμμετάσχουν και άνθρωποι από άλλους χωρίς, όπως το είδαμε και τώρα δηλαδή, σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχουν στελέχη τα οποία δεν μπορούν να πούν κομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Υπάρχει μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήδη για το θέμα αυτό. Υπάρχει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι το 2023 δεν έχει 1965. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφίζει αποστασία. Τώρα αποστασία ούτε εμείς δεν είχαμε γεννηθεί στην αποστασία, αλλά την έχουμε μάθει έτσι, διαβάζοντας. Εγώ για να μην λέω ψέματα στον κόσμο, είχα γεννηθεί, ήμουν ενός έτους, αλλά σίγουρα δεν ήξερα τα πράγματα. Εγώ δεν είχα γεννηθεί πάντα αυτά, θέλω να σου πω. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία όμως. Λοιπόν, λέω ότι μιλάει για αποστασία. Δηλαδή είναι σαν να του λέει ότι πριν τις εκλογές ή και μετά από αυτές θα πάρεις αποστασία. Τι σημαίνει? Φεύγει από έναν χώρο και πάει σε έναν άλλο χώρο κάποιο. Και είναι βαριά κουβέντα αυτή και είναι άλλο ένα κλικ στην, στην αντιπαράθεση, τη βαριά αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 24 ώρα. Ακριβώς, όλα ξεκίνησε να θυμίσουμε από αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο κ. Ανδρουλάκης στην ΕΡΤ, που μίλησε για έναν πρωθυπουργό πολιτικό πρόσωπο την επόμενη μέρα των εκλογών. Ναι. Δεν θα στηρίξει ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σε αυτό λέγοντας ποιος είναι αυτός ο πρωθυπουργός Χ. Η κυρία Μπακογιάννη από την δική της πλευρά στην Κρήτη που μίλησε για το αυγό Kinder έκπληξη. Αυτό μας ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης. Υπάρχει μια ένταση και στην ιστορία αυτή ξαναμπήκε ο κ. Λοβέρδος. Ναι. Ο οποίος σήμερα είπε μια φράση, θα την κουβεντιάσουμε μετά, ότι λίγο ως πολύ ότι εμένα δεν πάει να διαγράψει κανένας. Ναι. Αυτό είπε, εμένα κάποιοι... δεν μπορεί να με φας εύκολα, αυτή είναι η φράση. Βέβαια, κάποιοι που ξέρουν την ιστορία του κ. Λοβέρδου είπαν ότι έχει διαγραφεί μία φορά από το ΚΚΕ, από την ΚΝΕ, και μία φορά. Εγώ δεν ήξερα καν ήταν στην ΚΝΕ ο κ. Λοβέρδου. Το έμαθα από την πληροφόρηση ψάχνοντας πράγματα. Και η δεύτερη φορά από τον κ. Βενιζέλο. Ήταν στην ΚΝΕ ο κ. Λοβέρδου. Ναι. Τι λες, ρε Νίκο? Εντυπωσιάστηκα πραγματικά, λέω το προέμαθα. Κάτι που γνώριζα. Το ΠΑΣΟΚ προτίμησε να μην απαντήσει βέβαια σε αυτήν την πρόκληση του κ. Λοβέρδου. Ουδέν σχόλιο λέει. Ναι, είπε ουδέν σχόλιο και ότι ισχύει η δήλωση. Δεν πολύ καλό το κλίμα όμως μεταξύ του κ. Λοβέρδου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν ξέρω αν το διαζύγιο έλθει πριν ή μετά τις εκλογές. Καλά, μην βιάζει τώρα και εσύ. Περίμενε. Υποψήφιος, ο άνθρωπος είναι υποψήφιος. Λοιπόν, ισχύει ότι είπαμε την Πέμπτη είναι ο τίτλος. Λοιπόν, άλλο για να πάμε λίγο γρήγορα και να πάμε στους καλεσμένους μας. Είχε πει το Πασούκ, είχε πει ότι ο κ. Λοβέρδος έχει τις ίδιες αγωνίες που έχει στην ουσία ο κ. Οικονόμου. Τον ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άλλο τι άλλο έχουμε. Έχουμε την υπόθεση του κ. Παπαθανάση. Έχουμε την υπόθεση του κ. Παπαθανάση, του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης. Αντιδράσεις. Να πούμε τι ήταν, ότι παρουσίασε το ντοκουμέντο μια είδηση του ότι ο κ. Παπαθανάση έχει εκμεταλλευτεί την ιδιότητά του, έτσι το παρουσίασε, και μπόρεσε να σβήσει ένα δάνειο που είχε πάρει ως εγγυητής μιας εταιρείας και ότι έδωσε την περιουσία, μεταβίβασε τα περιουσιακά του στοιχεία στα παιδιά του. Αυτό που κάνουν πάρα πολλοί. Ότι για... καταδικάστηκε για αυτό το πράγμα, ότι χρωστάει στον ΕΦΚΑ, χρωστάει στο δημόσιο, μια σειρά πραγμάτων έλεγε το δημοσίευμα. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Παπαθανάσης από την δική του πλευρά. Ο κ. Παπαθανάσης χθες είπε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ένα κείμενο με 6 fake news που αφορούν αυτήν την ιστορία, αλλά το σημαντικό είναι. Το δάνειο υπάρχει, έτσι. Ότι το δάνειο υπάρχει, βέβαια υπάρχει ανακοίνωση της τράπεζας. Ποιος το πληρώνει? Ο κ. Παπαθανάση, να σου πω τι λέει η τράπεζα. Γιατί από την Eurobank και πάλι λέμε και ποια τράπεζα είναι. Λέει ότι δεν του διαγράψαμε κανένα δάνειο. Έχει κάνει συμβασμό, έχει πληρώσει τα 550.000 από το 1 εκατομμύριο που ήταν το δάνειο. Συνολικά έχουν πάρει το 75% των απαιτήσεών μας και το υπόλοιπο δάνειο το πληρώνει κανονικά. Να πω ποιο είναι το μείζον θέμα στην ιστορία αυτή, κατά την άποψή μου, που την παρακολουθώ. Είμαι και εγώ μπερδεμένος, δεν την ξέρω με ακρίβεια για να μιλήσω. Από αυτά που έχουμε διαβάσει. Γιατί όλοι μας είμαστε δανειζόμενοι από τράπεζες, έχουμε πάρει δάνεια είτε στεγαστικά είτε καταναλωτικά. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει πάρει και έχει μπλέξει. Το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος όταν δεν είναι υπουργός να βρει έναν τρόπο να συνοηθεί με τις τράπεζες για να λύσει ένα θέμα του και το πόσο πιο εύκολα μπορεί να το κάνει ένας υπουργός. Αυτό είναι νομίζω το θέμα, το οποίο δεν αφορά ίσως την νομιμότητα, αφορά το κομμάτι της ηθικής τάξης. Αυτό. Το δάνειο είναι πριν το 2005. Ναι. Το 2015 έγινε απαιτητό από την τράπεζα, γιατί κατέρευσε η εταιρεία. Μάλιστα, λοιπόν, στην οποία είχε. Εντάξει, είναι μια ιστορία πάντως. Άκου, που στο κομμάτι αυτό, έτσι κι αλλιώς, όπως είπα και πριν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν μαζί μας ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος υπουργός του κ. Παπαθανάση, και ο οποίος από χθες, προχθές κιόλας, έχει βγει πάρα πολλές φορές μπροστά και τον στηρίζει. Το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Το κουβεντιάσουμε και με εκείνον. Τι άλλο έχουμε για να πάμε γρήγορα. Σήμερα με τον κ. Μητσοτάκη στη Λαμία. Αύριο πάει περιοδία και ο κ. Τσίπρας, Βιωτία και Λαμία και εκείνους. Θα βρεθεί εκεί που βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης χθες. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα μπει αυτό το βοήθημα τη προσωπική διαφορά στο επίπεδο. Πέστε κάτι χρήσιμο για τον κόσμο. Ναι. Για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό το 200 έως 300 ευρώ. 200-300 θα μπει την Παρασκευή. Θα μπει την Παρασκευή εμβόλυμα από το απόγευμα σε 1.100.000 συνταξιούχους. Ναι. Να πούμε ότι από αύριο ξεκινούν οι πληρωμές των συνταξιούχων για τις συντάξεις τους. Έτσι θα καταβληθούν 548 εκατομμύρια αύριο. Είναι φορείς ο ΑΕ, ο ΜΑΝΑΤ. Τελειώνει ο μήνας. Τους βάζω το. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Όχι, αυτά είναι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στις συζητήσεις. Να καλησπερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Τάσο Γαϊτάνη, που είναι μαζί μας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως είπαμε. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Και υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Να καλησπερίσουμε την κυρία Χαρά Καφαντάρη. Καλησπέρα σας. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών και υποψήφια ξανά εκεί στα δυτικά προάστια, Περιστέρι, Εγάλεο, Ήλιον, Αγία Βαρβάρα, δεν ξεπατάμε καλά, Πετρούπολη, περιοχές Αγίους και πολλές άλλες περιοχές που έχουν εντάξει. Και είναι και εργατικές γειτονιές. Η Δήμη κάτω από το ποτάμι που λέμε. Ναι, δυτικά από το ποτάμι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, να καλησπερίσω και έναν φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο που όμως έχει άλλη ιδιότητα εδώ σήμερα. Είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλώς τον Ανδρέα με την γραβάτα του. Καλησπέρα. Σε βλέπω γραβατωμένο, Ανδρέα. Να είμαστε καλά. Δεν έχω πολύ συνηθίσει. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας κι εσύ. Λοιπόν. Τώρα, κύριε Γαϊτάνη, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης και προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο κ. Τσίπρας μίλησε για προστασία με τον δικό του τρόπο. Ναι, ναι. Αυτό το ένα κόμμα αυτοδυναμία, αλλά πολλά χρώματα, να μας το κάνετε δεκάρικα που λέγαμε κι εμείς οι παλιότεροι. Νομίζω σας το εξήγησε εξαιρετικά ο κύριος Ελευθερόγλου. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ένας άγνωστος χ πρωθυπουργός. Είναι ένας πρωθυπουργός που έχει πεπραγμένα. Κυβερνά τη χώρα εδώ και 4 χρόνια και έχει δείξει με το παράδειγμα του τι ακριβώς εννοεί. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή κοινοβουλευτικά μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία όμως σε επίπεδο σύνθεσης, αν θέλετε, θα εκφράζει ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας που αναγνωρίζουν ότι η χώρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί, να ξεπεράσει τις παθογένειες του παρελθόντος και να κινηθεί προς μια κατεύθυνση μπροστά. Η αντίδραση, αν θέλετε, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν αφορά πρόσωπα, δηλαδή, αυτό, κύριε Γαϊτάνη. Τι αφορά μόνο πολιτική. Τα χρώματα αφορούν μόνο πολιτικές. Δηλαδή ότι είστε και κόκκινοι, γιατί είστε φιλολαϊκοί και πράσινοι. Ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό του Συμβούλιο έβαλε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο που, αν θέλετε, δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το μισό Μαξίμου, θα σας πω εγώ, το μισό Μαξίμου δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Και αρκετούς συνεργάτες του. Και αρκετούς δεν είναι το μισό. Αρκετούς συνεργάτες του οι οποίοι σήμερα έχουν πολιτική έδρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δείχνει ότι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Ενδιαφέρον όμως έχει, κύριε Ξενάκη, η αντίδραση πραγματική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η οποία δικαιολογείται. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλήσει για κυβέρνηση Κουρελού, ότι σχεδιάζει να κάνει μια κυβέρνηση Κουρελού. Τάξη. Κοιτάξτε, νομίζω ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε να συγκυβερνήσει με τον κύριο Καμένο, ξέρετε, έχει πολύ λίγη νομιμοποίηση να μιλάει για τέτοιου είδους θέματα. Και ο καθένας κρίνεται, όπως σας είπα, πρώτα και κύριο από τις πράξεις, από το παρελθόν του. Ο Μητσοτάκης βάσει των πεπραγμένων του ομιλεί. Φαντάζομαι ότι το ίδιο κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Όλοι εμείς το θυμόμαστε, το ίδιο στο ξεχνά. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερόγλου? Η διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον κεντρό χώρο. Ναι. Αυτό προσπαθούν και οι δύο να αποκόψουν. Ξέρουν ότι το ισχυρό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυριαρχία του σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, και με τέτοιου είδους βαρύγδοπες εκφράσεις, οι οποίες έρχονται από το χθες, και μάλιστα θέλω να ανοίξω και να πω, κύριε Ξενάκη, ότι μου κάνει δυσάρεστη εντύπωση το γεγονός ότι ο πολιτικός λόγος του κύριου Ανδρουλάκη προέρχεται από αμφιθέατρα περασμένων δεκαετιών. Είναι ένας λόγος εντελώς ξεπερασμένος. Προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τον νεαρό της ηλικίας του, είναι απόλυτα ξύλινος, μας θυμίζει το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, και γι' αυτό το λόγο κιόλας ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει να κάνει τίποτα με τα προβλήματα της χώρας, και γι' αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης επιλέγει με τη στάση του να κάνει το ΠΑΣΟΚ κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μιλάτε για αποστασίες. Δεν μιλάτε για στελέχη από άλλα κόμματα, προεκλογικά. Σας είπα, κύριε Ξενάκη, ναι. Εμείς στοχεύουμε να κάνουμε κοινοβουλευτικά μια ισχυρή μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία όμως στη σύνθεσή της προφανώς θα έχει ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις, όπως κάναμε και το 19-23. Εμάς μιλούν τα πεπραγμένα μας, και των υπολείπων μιλούν τα πεπραγμένα. Νομίζω όμως ότι εκείνοι επιλέγουν να τα ξεχνούν. Να πάμε στους υπόλοιπους. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν, γιατί οι αντιδράσεις ήταν πανομοιότυπες. Νομίζω ίσως λίγο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ήταν ίσως πιο έντονη. Του ΠΑΣΟΚ ήταν πιο έντονη, γιατί είναι ιστορικά πιο συνδεδεμένο με το κομμάτι της Ένωσης Κέντρου και της αποστασίας. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα πάμε στην κυρία Καφαντάρη, λοιπόν, να σας ρωτήσουμε. Τώρα, εσείς που συνεργαστήκατε, όπως λέει, με τους ΑΝΕΛ συνεργαστήκατε. Εγώ το λέω. Χρειάστηκε. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, βέβαια. Το χρησιμοποιήσατε ως επιχείρημα, αυτό εννοώ. Που λέει και σωστά, δεν λέτε ψέματα, την αλήθεια. Εσείς που μέσα στο κόμμα σας έχετε πρόσωπα τα οποία εγώ τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή κάτι που πριν πολλά χρόνια ήταν με τη γαλάζια σημαία στη Ριγίνη, χρόνια του θυμάμαι. Και εσείς πήγατε στα άλλα χρώματα. Δεν αλλάξατε το κόκκινο που είναι το δικό σας, αλλά βάλατε και άλλα χρώματα μέσα. Λοιπόν, τι κακό έχει δηλαδή να έχει και άλλα χρώματα μέσα? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, κύριε Ξενάκη. Ναι. Την έβαλε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Ναι, δηλαδή, είναι έτσι, ενδιαφέρουσα, και θα έλεγα το εξής. Συνεργαστήκαμε με τον κύριο Καμένο, και αυτή η κυβέρνηση, η οποία ήταν στη βάση της συνεργασίας η οικονομική κρίση, η αντιμετώπιση της χρεοκοπίας της χώρας, που στη χρεοκοπία την έφερε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και το να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτό ήταν ο βασικός πυρήνας της συνεργασίας. Και όταν έγινε αυτό που έγινε με αυτή τη συγκυβέρνηση, θυμάστε και θυμούνται όσοι μας ακούν, ότι σε άλλα ζητήματα που είχαν κάποια ιδεολογική, ένα ιδεολογικό στίγμα, παραδείγματος χάρη η Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Καμένος απεχώρησε. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω. Κάνετε αποστασία, κύριε Καφαντάρη, του πήρατε τους βουλευτές. Για να είμαστε ιστορικά ακριβείς. Κοιτάξτε. Του κάνετε αποστασία. Του πήρατε τους βουλευτές. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για εξαγορά. Τώρα, σας λέω τι γινόταν τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Αυτή τη στιγμή εμείς απευθυνόμαστε σε δημοκρατικό, προοδευτικό κόσμο, και απευθυνόμαστε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγει το συντομότερο δυνατόν η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί θα ήθελα να πω και ένα άλλο στοιχείο. Κοιτάξτε, η ανασφάλεια την οποία νιώθει ο Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης σήμερα είναι κάτι το τρομερό. Ανασφάλεια στα πάντα. ανασφάλεια για την υγεία, ανασφάλεια για το οικονομικό, όταν τελειώνει ο μισθός το πρώτο 15ήμερο, μέσος μισθός, ανασφάλεια για το αύριο, ανασφάλεια στις συγκοινωνίες, δηλαδή δυστυχώς αναγκάζομαι να πω και γι' αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ανασφάλεια σε όλα και αν θέλετε βλέπει και με καχυποψία κατάντησε ο κύριος Μητσοτάκης τον Έλληνα πολίτη να βλέπει το κράτος με καχυποψία. Οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές δεν είναι ένα μικρό ζήτημα. Δηλαδή αυτό το οποίο απεκαλύφθη και με την Αμερικανίδα υπήκοο και έκανε συνάντηση σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και γεγονός σημερινό αυτό, έτσι, με τον κύριο Μενουδάκο, με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που εκεί βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία οι New York Times μας γράψαν για αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτή η ανασφάλεια που πλανάτε είναι... Ναι, θα σας απαντήσω. Η ανασφάλεια αυτή που πλανάτε σε όλα τα επίπεδα, που νιώθει ο μέσος Έλληνας, πρέπει να τελειώσει. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γαϊτάνη, τον άκουσα με προσοχή, διείσδυση στον κεντρό χώρο ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει όμως όλη την ακροδεξιά, τη μισή ακροδεξιά μέσα στο κόμμα του, μάλιστα και σε κομβικά υπουργεία, και να μην αναφέρω τώρα καταρχάς ονόματα. Δεν είναι ακροδεξί. Όσοι μας ακούν. Όχι, όχι, μισό λεπτά. Και αυτό που δεύτερον, λέτε είναι απόλυτα. Μισό λεπτά. Λοιπόν, όχι, δεν θα με διακόψετε, θα απαντήσετε όταν ολοκληρώσω. Διότι όχι, δεν είναι ακροδεξί. Και έχουμε από την άλλη μεριά αντίθετα, και τις δηλώσεις του κυρίου Καρατζαφέρη. Δεν ξέρω αν θέλει να τον φέρει κι αυτό. Στελέχη σας βγάζανε φωτογραφίες με βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Όλα τα θυμάμαι, κύριε Γαϊτάνη. Προσπαθείτε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα γιατί δεν έχετε επιχείρημα. Την μπάλα στην εξέδρα την έχετε πετάξει. Και ο κύριος Βορίδης γνωστός είναι και ο κύριος Πλεύρης. Στον κύριο Ξενάκη στο ερώτημα που σας έκανε. Αυτό. Και ανοίγετε τα θέματα τραχανά για να καλύψετε αυτή τη δυσκολία που έχετε. Κανένα. Η ακροδεξιά δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Με τους ακραίους και με τους χρυσαυγίτες φωτογραφιζόσασαν παρακαλώ, και με τους ακραίους κυβερνήσατε. Αυτό οι Έλληνες το θυμούνται. Πάντως δεν απαντήσατε. Μια κουβέντα για το κομμάτι της αποστασίας θα μας πείτε. Τι να φοβάστε ότι μπορεί να γίνει δηλαδή, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να προσπαθήσει να κάνει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει και από τον κεντρό χώρο έχει δύο υπουργούς νομίζω, είχε ο ένας είναι τώρα. Τρεις, ο κύριος Χρυσοχοΐδης κλπ. Εντάξει, είναι κάποιοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα κριθεί στις εκλογές είναι η κατεύθυνση και οι πολιτικές. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινήθηκαν πήγαν σε μια πολύ ακραία δεξιά πολιτική. Μάλιστα, και αυτές οι δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης την εκφράζουν και οι συγκεκριμένοι. Κύριε, έτσι, αυτό ήθελα να πω. Και να πω σχετικά με εμάς, σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω με σαφήνεια το εξής, ότι εμείς θέλουμε και θα είμαστε πρώτοι με ικανή διαφορά και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας και το πιστεύουμε, αυτό θα παίξει ρόλο σε συγκλήσεις πιθανές μετά τις εκλογές για δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση. Και αν πάμε σε δεύτερες, που εμείς εκτιμάμε ότι με καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχουν δεύτερες, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει λόγω αυτοδυναμίας δεύτερες και τρίτες και τέταρτες και νομίζω το έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης που θα τον έχετε μετά. Έτσι. Αν πάμε λοιπόν στις δεύτερες που θα είμαστε αυτοδύναμοι, θα επιδιώξουμε πάλι συνεργασίες με άλλους πολιτικούς χώρους. Συγγνώμη. Γιατί το μέλλον είναι συνεργασία. Δηλαδή λέτε ότι αυτό το ποσοστό το οποίο δεν καταφέρετε να πιάσετε το 15 που δεν σας ήξερε κανένας τότε και σας εμπιστευόταν απόλυτα, θα το πιάσετε τώρα που έχετε και ένα παρελθόν κυβερνητικό. Έχουμε και ένα παρελθόν. Ναι, κοιτάξτε, λέτε, έχουμε ένα παρελθόν κυβερνητικό που η κοινωνία έμεινε όρθια, που πρώτη φορά αφήσαμε ταμεία γεμάτα με 37 δις, που βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία και ρυθμίσαμε το χρέος μέχρι το 2030. Δεν θα έχουμε ασφικτικό κλειό από τους ξένους και από τους θεσμούς. Εγώ πάντως πρώτη φορά ακούω από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίως να λέει ότι θεωρώ ότι στο δεύτερο θα είμαστε αυτοδύναμοι και μετά θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Αλλά θα είμαστε αυτοδύναμοι. Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, επειδή δεν μπορώ να μιλάω στον πολιτικό του Ανδρέα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Λοιπόν, Ανδρέα, για να σε ακούσουμε και εσένα, τι είναι αυτοί οι αποστάτες για τους οποίους αναφέρθηκε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, υπάρχει, πλανάτε με εδώ και καιρό ένα ερώτημα, επειδή ακριβώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα το πιθανό σενάριο της αυτοδυναμίας, το ενδεχόμενο, δεν ξέρω από ποια κόμματα. το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συνεργασία κομμάτων, αλλά να επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία κάποιους βουλευτές από άλλα κόμματα, δεν ξέρω με τι τρόπο, να τους θέσει σε ένα κυβερνητικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, έτσι, μιλάμε πάντα υποθετικά. Υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ τέτοια πρόσωπα? Θεωρώ πως όχι. Τότε προς τι ανακοίνωση περί αποστασίας? Όμως είναι γενική συζήτηση. Δεν θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γενική συζήτηση. Δεν ξέρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλα κόμματα. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα κόμματα στη Βουλή. Μπορούμε να κοιτάξουμε και στα δεξιά. Δεν ξέρω στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως. Εγώ δεν. Κουκουέ δεν φεύγει κανείς. Από ό,τι ξέρω, εγώ δεν θέλω να συγκεκριμενοποιήσω, γιατί όλες αυτές είναι συζητήσεις επί σεναρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε και προσωπικά και το γραφείο του κόμματος ανέφερε κάποια ζητήματα σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Από εκεί πέρα όμως το ζητούμε δεν είναι αν θα υπάρξουν αποστασίες. Σε ό,τι μας αφορά, εμιβέζω, δεν θα προκύψουν από το δικό μας το κόμμα. Το ζητούμενο όμως είναι τι θα γίνει για την επόμενη μέρα. Τι κυβέρνηση θα γίνει, πώς θα συγκροτηθεί αυτή, για να φύγει και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες με τους αν είναι άγνωστος χ, αυτό που είπε ο κύριος Γαϊτάνης, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα ξύλινο λόγο. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος που έχει βάλει ένα πλαίσιο. Έχει βάλει τα ζητήματα της συνεργασίας. Έχει βάλει τα προγραμματικά ζητήματα. Έχει βάλει δηλαδή το άλογο μπροστά και πίσω το κάρο. Γιατί το ζητούμενο είναι τα προγραμματικά ζητήματα. Και έχει θέσει το ζήτημα της διαχείρισης του χρέους, έχει θέσει το ζήτημα των κόκκινων δανείων, το ζήτημα του ελέγχου των funds, έχει θέσει κοινωνικά ζητήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων. Ανδρέα, αυτό είναι το ζητούμενο. Από τη μία πλευρά όμως κατεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει: εγώ θέλω να με εκλέξετε για να γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και να κυβερνήσει τον τόπο, να συνεχίσει να τον κυβερνάει καλύτερα από ό,τι ως τώρα, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσει. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας βέβαια σήμερα είπε ότι ακόμα και αν είμαι αυτοδύναμος θα διεκδικήσω συνεργασίες. Αλλά δεν έχει σημασία. Λέει όμως ότι εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Δεν λέει θα είναι κάποιος άλλος πρωθυπουργός. Με τον ίδιο πρωθυπουργό προφανώς. Εννοείται. Ναι. Όποιος είναι πρώτος. Και πάει ο κ. Ανδρουλάκης και λέει: και εγώ διεκδικώ την τρίτη εντολή και θα προσπαθήσω να συμβάλλω, εν πάση περιπτώσει, στην καλύτερη δυνατή πορεία του τόπου. Δεν ξέρω τι λέει. Αλλά δεν σας λέω ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Πάμε να το απαντήσουμε. Υπάρχουν τρία πράγματα. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Και άκουσα τα κυβερνητικά στελέχη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λένε ότι είναι αντιθεσμική η λογική του ΠΑΣΟΚ. Απόλυτα λανθασμένη η θέση αυτή. Αντιθεσμικό μετά είναι να λέει ο πρωθυπουργός. Μετά θα μας πούστη για το Λοβέρδο. Ναι. Είναι απόλυτα αντιθεσμικό να λέει ο πρωθυπουργός ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η πρώτη εντολή και την πετάω. Δεν συζητώ καν. Αυτό είναι μια αντιθεσμική λογική. Υπάρχει το άρθρο 37 του συντάγματος που προβλέπει τη διαβούλευση. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι αντιθεσμικό. Να μην σέβεσαι συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος. Ένα. Δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εγώ αν είμαι ηττημένος, δηλαδή δεύτερο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Δεύτερη αντιθεσμική λογική. Γιατί η απλή αναλογία ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Αν δίνουν τη δυνατότητα οι αριθμοί να καθίσουν τα κόμματα στο τραπέζι. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι βάζουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο και από εκεί και πέρα τα πρόσωπα, αν υπάρχει διάθεση, ναι, τα πρόσωπα μπορεί να βρεθούν. Και ταυτόχρονα βάζουμε και ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, το κόμμα σας δεν ψήφισε την απλή αναλογική. Όχι. Όχι. Το ότι δεν ψήφισε ένα νόμο όμως, βασικός κανόνας της δημοκρατίας είναι ότι δεν εφαρμόζεις τους νόμους που ψηφίζεις. Έτσι δεν είναι? Δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Δεν συμφωνούσε πολιτικά, υποθέτω. Ναι. Δεν συμφωνούσε πολιτικά. Τι άλλαξε λοιπόν τώρα και συμφωνείτε ξαφνικά με την απλή αναλογική? Δεν λέμε ότι συμφωνούμε, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε. Με αυτό το νόμο θα γίνουν οι εκλογές. Τι να πούμε, δεν μας νοιάζει. Μπορείτε και οι τρεις. Να πηδήξουμε την πρώτη κάλπη και να πάμε στη δεύτερη. Δεν γίνεται. Μπορείτε και οι τρεις. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, θα κάνετε και το ερώτημα. Έχουμε, γιατί εντάξει, έχουμε ένα 20 λεπτό χρόνο να κουβεντιάσουμε. Δεν ερωτήματα, κύριε. Όχι, στον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν έχουμε και ερωτήματα. Εγώ δέχομαι τα πάντα. Δεν έχει σημασία. Λέω όμως να μην μείνουμε μόνο εκεί, στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα, να κουβεντιάσουμε και τα θέματα που έβαλε η κυρία Καφαντάρη, που αφορούν την καθημερινότητα, γιατί αφορούν τον κόσμο. Βέβαια. Δηλαδή, δύο βασικά. Ακρίβεια, συντάξεις, ας πούμε, είναι δύο βασικά θέματα. Από εκεί θα ξεκινούσα. Και να πάμε μετά. Έτσι, εντάξει, ναι. Εντάξει, από εκεί θα ξεκινούσατε λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη αγωνία όσων μας βλέπουν. Και θα καταλήξω όμως λίγο. Καταλήξτε όπου θέλετε, αλλά πέστε μας δύο λόγια για αυτά. Γιατί ακούστε, από αυτά θα κρυφθείτε κατά βάση. Όλοι. Μας κατηγορεί η κυρία Καφαντάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι προσωπικό έτσι, ότι εφαρμόσαμε εμείς ακραίες και νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Νομίζω ότι οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Γιατί αλήθεια, η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, παραπάνω από αυτό που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, είναι μια ακραία και νεοφιλελεύθερη πολιτική. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που ενδυναμώνει τον εργαζόμενο και είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕ, που αυτή η κυβέρνηση το υλοποιεί, είναι ακραία πολιτική. Η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας. Η αύξηση σύμφωνα με την Εργάνη κατά 12,5% μεσοσταθμικά του εισοδήματος των εργαζομένων είναι μια ακραία πολιτική. Οι 25.000 εκπαιδευτικοί που από αυτή την κυβέρνηση προσελήφθησαν μόνιμα στο δημόσιο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι μια ακραία πολιτική. Τελικά τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί για πανδημία και για ενεργειακή κρίση, για να σταθεί όρθια η κοινωνία, η μεγαλύτερη αν θέλετε επέκταση δημοσιονομική στα 200 χρόνια ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού έθνους, είναι μια ακραία και νεοφιλελεύθερη πολιτική. Προφανώς και δεν είναι. Και πολλά άλλα. Η τεράστια ακρίβεια, ας πούμε. Θα σας πω για αυτό. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία και ούτω καθεξής. Ακούστε. Συντάξεις και ακρίβεια. Ναι. Για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια, 7,75% αύξηση συνταξιούχη εξαιτίας υψηλής ανάπτυξης Μητσοτάκη. Γιατί αυτή είναι απόρρια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτή που είναι δεσμευμένη από την προσωπική διαφορά που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια θα πάρουν ένα επίδομα 200 έως 300 ευρώ. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, κυρία Καφαντάρη. Δεν την καταργήσατε. Και για την ακρίβεια. Αυτή η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές, κύριε Ξενάκη. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει. Όμως είμαστε η τέταρτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και στα τρόφιμα είμαστε η έκτη φθηνότερη. Λένε ότι είμαστε στην αγοραστική δύναμη στον πάτο. Αυτό λένε οι αντιπολίτευση. Και έχουν αυξηθεί οι μισθοί, έχει κρατηθεί ο πληθωρισμός πολύ χαμηλά. Δίχως άλλο, οι συμπολίτες μας πιέζονται. Όμως η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της για να κρατάει τις συνέπειες της ακρίβειας πάρα πολύ χαμηλά. Ναι. Σας το λέω ότι αν δεν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα πράγματα θα ήταν τρεις χειρότερα. Θυμηθείτε να είχαμε αυτή την ενεργειακή κρίση και αυτόν τον πληθωρισμό όταν ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο είχαν βάλει 29 φόρους όταν κυβερνούσαν. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ξενάκη, έχει μειώσει 57 φόρους και εισφορές, έχει ψηφίσει 4 προϋπολογισμούς χωρίς να αυξήσει ένα φόρο, χωρίς να βάλει ένα καινούριο. Άρα λοιπόν, ποιος υπηρετεί καλύτερα τα εισοδήματα των εργαζομένων? Εκείνοι που μειώνουν φόρους, εκείνοι που αυξάνουν εισοδήματα ή εκείνοι που στέναζαν τη φορολογία όχι μόνο τη μεσαία τάξη αλλά και τους πιο ασθενέστερους? Κυρία Καφαντάρη, το ερώτημα είναι. Δεν χρειάζεται κανένα εγώ. Δεν απάντησα όμως, δεν με αφήσατε να πω δύο κουβέντες για τον κύριο Ανδρουλάκη, όσα είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Θα τα πω, εντάξει, στο τέλος θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό, αλλά πάμε, σας λέω, στην καθημερινότητα που εγκαίει τον κόσμο. Τα τηλεφωνήματα που θα έχουμε μετά, 9 στα 10. Καθημερινότητα είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση και με ποιους όρους, κύριε Ξενάκη. Θα τα αποφασίσει ο λαός αυτό. Προφανώς, αλλά θα πρέπει να ξέρει. Και θα πρέπει να ξέρει, για παράδειγμα, ότι είναι αλαζονική η στάση του κύριου Ανδρουλάκη να θέλει να επιλέξει ο ίδιος έναν πρωθυπουργό. Και όχι μόνο αυτό. Να τον κρατάει για μετά τις εκλογές. Δεν είπε να τον επιλέξω εγώ. Αυτό δεν προβλέπει το Σύνταγμα. Αυτό δεν λέει το Σύνταγμα, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί είναι αλαζονικό. Θα σας πω γιατί. Όταν υπάρχουν οι συνεργασίες, τι σημαίνει? Όταν κάποιος έρχεται και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, επιλέγει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Όταν πάει και ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει μπορεί να του αρέσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και επιλέγει και τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό. Όταν επιλέγει ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρει τι ψηφίζει. Κάνετε δεν πολύ ξέρει αν το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αν το ΠΑΣΟΚ θα πάρει ένα ποσοστό, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί όταν υπήρχε η κρίση την προηγούμενη δεκαετία, τρέχατε στα ζάπια, κύριε Γαϊτάνη. Άρα να είστε πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάτε για αλαζονία. Ακούστε. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα. Και για αλαζονία και για λαϊκισμό μπορώ να μιλήσω όταν μιλάω για ΠΑΣΟΚ. Και για λαζονία μπορώ να μιλήσω και για λαϊκισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω τι ψηφίζει κανείς όταν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Τι προβλέπει το Σύνταγμα? Τι σχέση έχει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Αυτή δεν είναι η διαδικασία. Μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Η διαδικασία των διερευνητικών εντολών είναι άρθρο 37 του Συντάγματος. Τι προβλέπει? Στην απλή αναλογική. Και λέω λοιπόν, άρα εσείς όποιο νόμο δεν τον έχετε ψηφίσει, δεν τον εφαρμόζετε. Κύριε Γαϊτάνη, όποιο νόμο δεν τον έχετε ψηφίσει, δεν τον εφαρμόζετε. Εγώ να πω, αυτός ο νόμος δεν τον ψήφισε το δικό μου το κόμμα, ακούστε, ή το κόμμα της κυρίας Καβαντάρη, δεν τον εφαρμόζω. Η Βουλγαρία έχει πάλι εκλογές. Με απλή αναλογική, είναι η 5η εκλογική αναμέτρηση που θα κάνει. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα πάλι. Ποιον ψηφίζει όποιος ψηφίζει? Κύριε Γαϊτάνη, παρακαλώ. Κύριε Γαϊτάνη, αλλάζουμε θέμα. Όχι, μην πείτε την απορία. Βάλετε ερωτήματα στην κυρία Καφαντάρη. Βάλετε ερωτήματα στην κυρία Καφαντάρη. Και σας παρακαλώ μην βγούμε πάλι από το θέμα αυτό. Καλώς θα κάνετε. Έχετε εικόνα τι θα προτείνετε εσείς για το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς και τι θα προτείνετε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια τελικά αυτή τη στιγμή? Πρώτα απ' όλα, ο μέσος Έλληνας και Ελληνίδα που μας ακούει και άκουσε τον κύριο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνει ότι όσα ποσοστά και αν αναβιάσει η Νέα Δημοκρατία επιτυχίας και success story δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τι είναι ψέματα από ότι... Αφήστε να μιλήσει, παρακαλώ. Κύριε Γαϊτάνη, αφήστε να μιλήσει ή δεν σας διέκοψα. Σας άκουσα με προσοχή. Έχω ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή. Έτσι, Γενάρη-Φλεβάρη 14,2% πάνω τα έσοδα του κράτους από τον προϋπολογισμό. Και αυτά προέρχονται από φόρους, προέρχονται από ΦΠΑ και από διάφορα τέτοια. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ότι η υπερφορολόγηση συνεχίζεται και η υπερφορολόγηση έχει να κάνει και με το καλάθι και, του νοικοκυριού, δεν μιλώ αυτό που... το market pass και λοιπά, το οποίο ο κόσμος, επιτρέψτε μου, εγώ τουλάχιστον λαϊκές γειτονιές που κυκλοφορώ, το ηρωνεύονται. Έχει να κάνει με την καθημερινή... Αν νομίζουν ότι με τα 17 ή τα 22 ευρώ... Μπορεί να ήταν περισσότερα και δικαίως, αλλά δεν ηρωνεύονται. Συγγνώμη. Πήραν 2 εκατομμύρια και το πήραν. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν είσαι τρίτη από το τέλος στο κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το 40% του κατώτερου μισθού ουσιαστικά έχει η καταναλωτική δύναμη, με συγχωρείτε, του κατώτερου μισθού έχει πέσει 40%, όταν ο μισθός δεν βγαίνει πάνω από 15 και 20 μέρες, μιλάμε για ένα μέσο μισθό, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πρόταση. Και θα σας απαντήσω. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είμαστε εκτός μνημονίων πλέον και φρόντισε γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Όχι, λοιπόν, πρόσθεσα, και δεν είπα... Λοιπόν, ναι, μόνο που μας έβγαλε, κύριε Παπαδόπουλε, ρύθμισε το χρέος, μέχρι, και δεν έχουμε το βραχνά των δανειστών τα επόμενα χρόνια μέχρι το 30-35, άφησε 37 δις και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, μια πρώτη φορά κυβέρνηση έγινε αυτό. Και βέβαια επανέφερε το 1 προς 1 στις προσλήψεις και στις αποχωρήσεις. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει όσο ήμασταν μέσα στα μνημόνια που ήταν η αναλογία 5 προς 1. Λοιπόν, οι προτάσεις μας. Καταρχάς επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη του αντεργατικού. Ένταση των ελεγκτικών μηχανισμών είτε στην εργασία... επιθεώρηση εργασίας που υποβαθμίστηκε, είτε στην αγορά, γιατί ξέρετε η αισχροκέρδεια κυριαρχεί και δεν πείθει η κυβέρνηση όταν λέει οφείλεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν να τονίσει, τα τρόφιμα ανεβαίνουν τρομερά και ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ, το βλέπει αυτό καθημερινά, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες και από τραπεζικό δανεισμό. Και έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε και το θέμα του πτωχευτικού νόμου, που είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες, γιατί οι πληστηριασμοί προχωρούν και πρώτες κατοικίες λαϊκές, το τονίζω αυτό, για μικρά ποσά και είναι από τις πρώτες προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης που θα δημιουργηθεί μετά από τις εκλογές όταν γίνουν, που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η κυρίαρχη δύναμη. Βεβαίως, σας ακούω. Άκουσε τον κύριο... Γαϊτάνη, δεν ολοκλήρωσα όμως. Καλά, να σας αφήσουμε να πείτε όλο το πρόγραμμα. Όχι, δεν θα πω, με ρωτήσατε. Με ρωτήσατε. Βάλετε αρκετά πράγματα. Όλα αυτά. Στο καλάθι που λέτε κι εσείς, ναι. Θα πούμε τα καλάθια σε λίγο. Ρωτάω λοιπόν τον Ανδρέα εγώ. Εσείς, σαν κόμμα εννοώ τώρα, Ανδρέα, πού αισθάνεστε πιο κοντά? Επειδή ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να χρησιμοποιεί μια φρασιολογία που όπως την ακούω εγώ τουλάχιστον μου δείχνει να είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ότι στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο υποκλοπών, τηλεφωνικών υποκλοπών αυτό. Ενδεχομένως είναι και θέμα και ιδεολογικής συγγένειας των δύο χώρων. Είναι πιο κοντά ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ παρά με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, με παραδοσιακούς ιδεολογικούς χώρους. Με παραδοσιακούς χώρους, ναι. Κοιτά, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής όλο αυτό το διάστημα, από το 2019 που είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αν θεωρήσω ότι ήταν κάτι σωστό, το ψήφισα. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κανένα ταμπού. Ένα. Δεύτερο, δεν μπαίνουμε στη λογική τι είναι πιο κοντά, αν είμαστε πιο κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ή στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Αν είναι κάτι σωστό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αν είναι κάτι που κάνει σωστά η κυβέρνηση, δεν έχουμε πρόβλημα να το ψηφίσουμε. Άρα δεν μπαίνουμε στη λογική δηλαδή να παίρνουμε ένα μυρογνωμόνιο και να λέμε τόσους πόντους από την Κουμουνδούρου, τόση απόσταση από την Πυρεό που είναι και πιο μακριά. Μιλάτε για πρόγραμμα όμως. Ναι, πάμε τώρα στα προγραμματικά. Εμείς έχει βάλει ένα πρώτο πλαίσιο ο κ. Ανδρουλάκης. Τις επόμενες ημέρες θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και πάμε με συγκεκριμένες θέσεις. Όταν θα πάρουμε την τρίτη εντολή, θα δείξουμε αυτές τις θέσεις. Δεν είναι το θέμα τώρα αν είμαστε πιο κοντά στο ένα κόμμα ή στο άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θέλω ένα ερώτημα σε αυτό να κάνω. Στις θέσεις, όταν λέμε φερειπίν για τους συνταξιούχους, οι δικές σας σε σχέση με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται και με τον νόμο, και με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου και με τον νόμο του κυρίου Χατζηδάκη. Συμφωνούμε στα θέματα ότι πρέπει να επανέλθει η συλλογική σύμβαση. Εμείς υιοθετήσαμε την πρόταση που κάνει η ΓΕΣΕΕ. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ξεπάγωμα με τις τριετίες και λέμε, ειδικά επειδή είμαστε μια χώρα που υπάρχει το τεράστιο θέμα που πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται στον τουρισμό, πρέπει να ξαναδούμε τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτό το πλαίσιο έτσι κωδικοποιημένα βάζουμε στο χώρο της εργασίας. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν και οι έλεγχοι που είπε η κυρία Καφαντάρη, νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά σας λέω ποιο είναι το πλαίσιο πάνω κάτω στα εργασιακά. Ναι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τους ελέγχους και για ένα-δύο οικονομικά θέματα, κύριε Ξενάκη. Λοιπόν, ποτέ αυτά τα 4 χρόνια οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα και για την αισχροκέρδεια και την εργασία δεν έχουν υπάρξει ποτέ άλλοτε. Υπενθυμίζω ότι εμείς ιδρύσαμε τη Δημαία. Εμείς αλλάξαμε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση των προστήμων. Σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές εξαιτίας του νόμου της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν ποιοι θα φάνε ένα πρόστιμο πολύ υψηλό, πάνω από 50.000 ευρώ, ή ποιοι θα είναι υπότροποι και θα πάρουν δεύτερο πρόστιμο. Γίνεται το ίδιο και στα βενζινάδικα. Επί ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα δεν υπάρχει καμία τέτοια. Δεν βάλαμε στην Eurobank πάνω από 1 εκατομμύριο πρόστιμο, κύριε Γαϊτάνη, για υπεροριακή εργασία. Μην λέτε ψεύδι. Εμείς φέραμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και εν πάση περιπτώσει, σε μια μεγάλη τράπεζα, κύριε Ξενάκη, επειδή μιλάμε για πολιτικές και τις ρωτήσατε τις προτάσεις, και να δείτε ότι το ΣΥΡΙΖΑ κινείται ως εκρεμές χωρίς ουσιαστικά να έχει προτάσεις. Θυμάστε το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μας φέραν την Ισπανία ως παράδειγμα και μας λέγανε μειώστε το ΦΠΑ στα τρόφιμα όπως η Ισπανία. Εμείς τι λέγαμε? Το market pass έχει μεγαλύτερο όφελος για μια τετραμελή οικογένεια από την πολιτική της Ισπανίας, αλλά έρχονται τα στοιχεία του πληθωρισμού. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός πρέπει να κλείνουμε. Στην Ισπανία ο πληθωρισμός με τη μείωση του ΦΠΑ αυξάνει. Γιατί πολύ απλά, κύριε Ξενάκη, δυστυχώς η μείωση του ΦΠΑ, το έλεγε και ο κύριος Τσίπρας το 2017 στην Βουλή, δεν περνάει στον καταναλωτή. Ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ όμως σήμερα το επιτάσσει. Πρέπει όμως, κύριε Ξενάκη, μια κουβέντα. Έρχονται εκλογές. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση και για το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός λέει, για παράδειγμα, θέλω να ανοίξω τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 16. Έχουμε 2 μήνες. Θέλουμε να μιλήσουμε για θεσμικές αλλαγές. Για αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Για την περαιτέρω διείσδυση της αξιολόγησης. Παρακαλώ. Δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση. Όχι, για να είναι περαιτέρω πρέπει να γίνει καμία. Μάλλον δεν το ξέρετε. Μηδέν στο πηλίκο. Δεν έχουν αξιολογηθεί. Οι εξετάσεις πίζα δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει οι αξιολογήσεις των πιλικών. Πρέπει να κλείσουμε. Αύριο, επειδή είμαι κοινοβουλευτική στο πάνελ, είμαι βουλευτής, αύριο συνεχίζεται η συζήτηση για ένα ερανικό νομοσχέδιο. Προσέξτε, από τα 111 άρθρα, τα 21 μόνον αφορούν, και αυτά φυσικά και θα τα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, για τα Τέμπη, τις αποζημιώσεις και τα διάφορα. Από εκεί και πέρα, στο νομοσχέδιο αυτό μπαίνουν πολλές εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν και με ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Παράδειγμα στα λιμάνια, που έγινε πρόσφατα στην Οικουμενίτσα κτλ. Και αφορά πολλά υπουργεία. Και έχει τον τίτλο αποζημιώσει των τεμπών. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα ψηφίσει αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό. Βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα. Όχι, ευχαριστούμε τους δυο σας. Ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να μείνει και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην κουβέντα και θα έχουμε και ΠΑΣΟΚ στην κουβέντα. Κύριε Γαϊτάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών ο κύριος Γαϊτάνης. Στη δυτική Αθήνα η κυρία Χαρά Καφαντάρη. Τους δυο σας ευχαριστούμε. Ανδρέας στην κουβέντα. Έρχεται στο πάνελ ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και ο Γιώργος Καραμέρος με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Σε 3 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Καλησπερίζουμε αμέσως τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Που είναι υποψήφιος και στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, λέμε, και τις περιφέρειες, γιατί έχουν σημασία για τους ανθρώπους, για εσάς δηλαδή, τους υποψηφίους. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμέρος με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή στην Ανατολική Αττική με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Γιώργο, καλώς ήρθες. Και συνεχίζει να μένει στην κουβέντα μας, γιατί εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και νομίζω το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει θέμα με το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες. Τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι υποψήφιος επίσης στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που το θέμα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες πριν πάμε στα υπόλοιπα. Από μια φράση του κύριου Μητσοτάκη ότι είμαστε. Θα κάνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, κομματική, η οποία όμως θα έχει πολλά χρώματα. Θα είναι ένα κόμμα, ναι, αλλά πολλά χρώματα. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ που χρησιμοποιούν και οι δύο τη λέξη αποστασία. Έκανε και ένα tweet ο κύριος Τσίπρας λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Τσίπρας είναι μια ατυχής η σημερινή μέρα ως προς την μετάφραση των όσων καταλαβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω γιατί σήμερα πανηγύριζε και μάλιστα και με tweet για το άρθρο του Λεπουά που γράφει ότι χρειαζόμαστε ένα Τσίπρα για να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γαλλία. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας το ανέβασε με περηφάνεια και λέει: εδώ με βρίζουν και στη Γαλλία με θεωρούν μεταρρυθμιστή. Ενώ αν διάβαζε σωστά το άρθρο του Λεπουά, είναι πολύ ηρωνικό. Λέει ότι μόνο ένας αριστερός σαν τον Τσίπρα κατάφερε να περάσει την Ελλάδα την αύξηση των ορίων συνταξιοδοτήσεως στα 67 χρόνια χωρίς να ανοίξει μύτη. Ενώ σε εμάς στη Γαλλία ο Μακρόν το πάει μόνο στα 64 και καίγεται η Γαλλία από μια άκρη μέχρι την άλλη. Και είναι δε και αστείο, γιατί πάει, λέει, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξουν διαδηλωτές στη Γαλλία, όπου οι άνθρωποι στη Γαλλία διαδηλώνουν γιατί δεν θέλουν να βγαίνουν στους ΣΥΡΙΖΑ στα 64. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου ψήφισε να βγαίνουν εμείς στην Ελλάδα στα 67 και πάνε να κάνουν διαδήλωση υπέρ των Γάλλων διαδηλωτών που διαμαρτύρονται στο να γίνει το 62-64. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν καταλαβαίνει φυσικά από λεπτές έννοιες. Ο κύριος Μητσοτάκης σε καμία αποστασία δεν αναφέρθηκε. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε, αυτό που έχει πετύχει κατά τη γνώμη μου ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, να καταφέρει να εγκαθιδρύσει μια πολιτική συμμαχία πολύ ευρύτερη του στενού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι η διακυβέρνησή μας και στην κυβέρνησή μας υπάρχουν στελέχη παλαιότερα ήταν από άλλους πολιτικούς χώρους. Δέχεστε και κριτική γι' αυτό. Ναι, υπάρχουν πολλοί νεοδημοκράτες που θα θέλανε μια κυβέρνηση αμιγώς από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως δεν είναι κρυφό ότι ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει μια κυβέρνηση που έχει και μέσα του στελέχη που ήταν παλαιά σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης, μια κυβέρνηση που ενώνει όλους τους Έλληνες. Αυτά τα περί αποστασίας και όλα τα υπόλοιπα είναι κωμικά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για κανέναν. Ναι. Γιώργο, εσύ τι λες? Και μετά θα πάω και στον Ανδρέα. Πολύ σκληρές ανακοινώσεις και οι δύο με τη λέξη αποστασία. Να πούμε πρώτα απ' όλα αυτολεξή τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση από ένα κόμμα, όχι από ένα χρώμα. Ναι. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μια κυβέρνηση κουρελού. Αυτό σέρνεται ως πληροφορία, ως φήμη στα δημοσιογραφικά γραφεία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εδώ είχαμε πέσει και στοιχήματα, τα θυμάστε. Έτσι, για να θυμίσω και την προτεραία σχέση μας εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ας με Νίκο μου να ολοκληρώσω, γιατί εγώ δεν διακόψα τώρα. Να μιλήσω 15 δευτερόλεπτα, τον κύριο Γεωργιάδη δεν τον διακόψες. Τον διακόψες εσύ όταν έχεις στον αντίστοιχο ρόλο. Έλα, ρώτησε με, για πες. Ας ρωτήσω για το συνδυάσμα αυτό που είπες, κυβέρνηση κουρελού. Αν αυτό που σκέφτεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυβέρνηση κουρελού. Αυτό που σκέφτεται ο κύριος Τσίπρας είναι μια κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείς να μου εξηγήσεις εσύ που παρακολουθείς το ρεπορτάζ του κυβερνητικού τι σημαίνει κυβέρνηση με ένα κόμμα αλλά όχι με ένα χρώμα? Πάμε, πες μου. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης προηγουμένως χαμογέλασε, μας είπε για τη Γαλλία, μας είπε για το ασφαλιστικό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας εξήγησε τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει πει όταν ρωτήθηκε. Δηλαδή, βέβαια, εγώ βέβαια συμπονώ τον κύριο Γεωργιάδη και πολλούς από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα προσπαθούν να μαζέψουν μια γκάφα του κύριου Μητσοτάκη. Που σήμερα πήγε και χασκογέλαγε 100 χιλιόμετρα από τα Τέμπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή υπάρχει και μια παράδοση, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες που μας βλέπουν και έχουν ζήσει την αποστασία του 65 και είναι από τα πρώτα πράγματα που μας είπαν και οι δικοί μας γονείς για το τι έγινε τότε, ενδεχομένως αισθάνεται άνετα να την επαναλάβει. Φόβος υπάρχει, αυτό εννοώ. Επίσης, χωρίς να θέλω να αναμειχθώ στα ιστορικά του ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώ τις διαρροές ότι υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν κοινές ανησυχίες με τον κύριο Σκέρτσο και με τον κύριο Κονομά. Αυτό βέβαια δεν χαρακτηρίζει όλο το όλο ΠΑΣΟΚ ή τους ανθρώπους που θα πάνε να ψηφίσουν. Εγώ θα μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ξεκάθαρο ότι για να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει να ψηφίσει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει τώρα άλλη επιλογή. Αλλιώς ή θα εσωματώσει την ψήφο ο κύριος Μητσοτάκης και το προαναγγέλει, ή θα τον κάνει ευχαριστημένο που θα έχει έναν αδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Αυτό που λέει ο Γιώργος τώρα, Ανδρέα, μισό. Και να πω και μια κουβέντα για το ασφαλιστικό για το άρθρο. Εγώ θα περίμενα τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια δεν είναι το χαρτοφυλάκιο του, ούτε αρμοδιότητά του, να μιλήσει απολογητικά για αυτά τα 4 χρόνια που κόψανε τη 13η σύνταξη, που δεν δώσανε τα αναδρομικά. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους, που δεν κάναν τίποτα για την προσωπική διαφορά. Βεβαίως, αυτοί που είχατε ψηφίσει το 2019, ήσασταν και το 19 βουλευτής. Τη 13η σύνταξη την ποσοστία. Γιατί την κόψατε? Ναι. Για να δώσετε στον πυλώνα της ιδιωτικοποίησης του επικουρικού, την ιδιωτική ασφάλιση, τα χρήματα αυτά. Ναι. Μιλήστε για αυτά και μετά χασκογελάστε να πείτε στα 65 ο Μακρόν την για να κάνουμε μια πρώτη βόλτα. Συγγνώμη, είπε κάτι όμως σωστό ο Γιώργος εδώ. Με όλα αυτά, στα οποία εγώ δεν συμφωνώ σε όλα, σε αυτό όμως υπάρχει ένα θέμα. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγάζει διαρροή και λέει ότι ο κύριος Λοβέρδος εσείς ανησυχείς με τον Οικονόμου και με τον Σκέρτσο, με έναν τρόπο τον ταυτίζει, θα το πω εγώ, δεν έχει καμία σημασία, θα το πω, τον ταυτίζει με αυτό που ενδεχομένως στο μυαλό του έχει κάποιον, την αποστασία. Κάνω κάτι λάθος? Αυτό είπε ο Γιώργος πριν, το πιο κομψά από το παρελθόν. Εγώ θα ήταν χρήσιμο να πει ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, αν είναι στη σκέψη της κυβέρνησης, αν την επόμενη προσπαθήσει να κάνει η κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης, να είναι με κόμματα ή να πάρει από κάποια άλλα κόμματα 1, 2, 3, 10 βουλευτές αν χρειάζεται. Θα είναι χρήσιμο να το ξεκαθαρίσει για να κλείσει και η συζήτηση για το αν τίθεται θέμα αποστασιών ή όχι. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Λοβέρδο, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, Σωτήρη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ προέρχομαι από έναν άλλο πολιτικό χώρο, με έχει αγκαλιάσει το ΠΑΣΟΚ. Προέρχομαι από το χώρο της ευρύτερης ανανεωτικής αριστεράς, με έχει αγκαλιάσει το ΠΑΣΟΚ. Θα είμαι ο τελευταίος που θα μπω στη διαδικασία να κρίνω έναν άνθρωπο που έχει κάνει 23 χρόνια βουλευτής, υπουργός, ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λοβέρδο και πολύ περισσότερο είναι συνυποψήφιος μου στην ίδια εκλογική περιφέρεια στο βόρειο τομέα. Αισθάνομαι ότι δεν δικαιούμαι εγώ προσωπικά να σχολιάσω ή να κρίνω τον κύριο Λοβέρδο. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βόρειο τομέα, οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι συγκεντρώσεις είναι. Προκαλούν πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Μάλιστα. Θεωρώ πολύ ρεαλιστικό το να βγάλουμε 2 βουλευτές και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Λοβέρδος, και τον άκουσα και σήμερα, έχει απόλυτη συνέστηση. Είναι ο πρώτος και εσύ ο δεύτερος. Δεν θέλω να πω, όχι των συνεπειών, έχει συνέστηση αυτόν που λέει τι ακριβώς σημαίνει. Να απαντήσετε και στους δύο. Λοιπόν, πάω πάντα στα σοβαρά στον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία σκέψη. Αν δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να προσπαθήσει να στηρίξει ψήφο εμπιστοσύνης σε αποσκριτήσεις βουλευτών που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα. Τελεία. Ή θα υπάρξει, εάν δεν πετύχουμε την αυτοδυναμία στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εάν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Προφανώς με το ΠΑΣΟΚ. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοιου είδους συμφωνία, τότε θα πάμε σε τέτοιες εκλογές. Τελεία. Δεν πρόκειται να έχει καμία η Νέα Δημοκρατία. Πολύ καθαρό. Καμία απολύτως συζήτηση με κανέναν μεμονωμένο βουλευτή. Τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκη? Πραγματικά σας το λέω σαν απορία. Τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκη? Με ρώτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Του εξήγησα και νομίζω ότι ήμουν απολύτως. Εσείς το λέτε καθαρά, κύριε Γεωργιάδη. Ο πρωθυπουργός τι εννοούσε? Εφόσον είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, μπορεί να είναι μόνον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανένας άλλος. Τελεία επίσης. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το σενάριο πει δεν δέχομαι τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, δεν θα υπάρξει κυβερνητική συνεργασία και θα έχουμε τρίτες εκλογές. Τελεία. Νομίζω είναι πιο σαφή σε εξής, δεν μπορώ να σας κάνω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε άλλο πρωθυπουργό. Πάμε τώρα. Νομίζω ότι. Απλά είναι μια πρόθεση. Να το πω, κύριε Γεωργιάδη, και συνεχίζετε. Είναι μια προαναγγελία αστάθεια αυτό. Όταν λέτε στον ελληνικό λαό, εάν με την κατάσταση που επικρατεί, ότι θα πάμε σε τρίτες εκλογές, ακυρώνοντας την πρώτη η Νέα Δημοκρατία, και μια πιθανή δεύτερη ψηφοφορία, αυτό είναι καταδολή των ψηφοφόρων. Δεν χρησιμοποιήσω έναν όρο. Η Νέα Δημοκρατία δεν εκβιάζεται από κανέναν. Έχει αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν κάποιος από άλλο κόμμα νομίζει ότι μπορεί να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Τελεία εδώ. Μισό λεπτό, Υπουργέ. Ναι. Αν μου επιτρέπει ο φίλος μου Γιώργος να πω, επειδή άκουσα τη φράση και του κ. Τσίπρα Κουρελού, η τελευταία κυβέρνηση Κουρελού που έγινε είναι τέτοιες μέρες το 2019, όταν ετέθη το θέμα των Πρεσπών και ο κ. Τσίπρας πήρε τον κ. Θεοχαρόπουλο, που ήταν βουλευτή επικρατείας τότε του ΠΑΣΟΚ, πήρε ένα βουλευτή από το Ποτάμι, κράτησε 3 βουλευτές από του ΑΝΕΛ. Και έγινε τότε μια κυβέρνηση που όντως μπορεί να την πει κάποιος. Όλα αυτά για τα οποία σήμερα ο Τσίπρας κατηγορεί τον Μητσοτάκη, τα έχει κάνει ο Τσίπρας. Δεν το έθεσε προεκλογικά. Τα έχει κάνει ο Τσίπρας. Έχει δέξει νόητο. Η τελευταία τέτοιου είδους αποθητική κυβέρνηση ήταν η Έχει δε κατηγορηθεί. Μισό λεπτό, ο κύριος Τσίπρας να κάνει για την επιλογή ακόμα και εκείνης της κυβέρνησης μία αυτοκριτική για το πώς είχε συγκροτηθεί. Έχει δε κατηγορηθεί ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει το θράσουμε να μιλάει για την κυβέρνηση Κουραλού και ο κύριος Καραμέρος με πολύ ύφος, έχει κατηγορηθεί από τον πρώην κυβερνητικό δοτέο τον κύριο Καμένο ότι εξαγόρασε τους βουλευτές του. Θυμάστε αυτά. Εντάξει, αυτά είναι πιο καμένο, δεν τα έχω πει εγώ. Εγώ χαίρομαι προσέρχεσαι και εκπλήσουμε προσανώς δεν Εσείς τον κάνατε στην κυβερνήση. Δεν σας αρέσει ο Καμένος τώρα? Δηλαδή παραδώσατε τον Καμένο τη μισή χώρα και τώρα καταλάβετε δεν σας κάνει. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αναδειχθήκατε στους υπουργούς από τέτοιες κυβερνήσεις. Αναδειχθήκατε στους υπουργούς από τέτοιες κυβερνήσεις. Εγώ το μόνο μια κουβέντα θέλω να πω μόνος. Επειδή άκουσα τη φράση αναγκαίο κακό, τότε παρουσιαζόταν ως αναγκαίο καλό. Αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν το σπό του κυρίου Καμένου. Επανέρχομαι λοιπόν και ξαναλέω. Όταν είσαι ο Τσίπρας, έχεις κάνει συγκυβέρνηση τον Καμένο και στην πορεία έχεις πάρει βουλευτές του Καμένου και του Πασόκ για να κάνεις κόμμα και κυβέρνηση, το να κατηγορείς τον Μητσοτάκη και κυβέρνηση Κουραλίου πάει πολύ. Ακόμα όμως χειρότερο είναι αυτό που άκουσα προηγουμένως. Ο κύριος Καραμέρος, με ένα κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά ανίκιο ύφος, είπε για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ότι τόλμησε να πάει σήμερα και να γελάει 100 χιλιόμετρα από τα Τέμπη. Αν υπολογίσουμε όμως τις ημέρες από το τραγικό αυτό δυστύχημα όπου 57 άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους και γυρίσουμε στο καλοκαίρι του 18, θα δούμε ότι περίπου οι ίδιες μέρες μας χωρίζουν από την ώρα που ο τότε Πρωθυπουργός, μετά το θάνατο πολύ περισσότερων ανθρώπων στο Μάτι, έκανε διακοπές στο κότορο της κυρίας Παναγοπούλου. Όταν λοιπόν, μην με διακόπτετε παρακαλώ πολύ. Όταν εκπροσωπείς εδώ έναν πρωθυπουργό που μετά από τους νεκρούς στο Μάτι πήγε διακοπές στο Κουραστερόπλιο, να κατηγορείς τον Μητσοτάκη πάει πολύ με το δόλιο στήριο. Ανάγω και η μισθή. Με δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Θα πάρεις πίσω γρήγορα και την παρουσία μετά και έχεις τέτοιο ύφο. Αυτά εκεί που σε παίρνουν. Αυτά ξέρετε να τα ξεχάσετε. Σας κατάλαβα μήπως λαός. Σας έπιασε ο πόνος για τα Τέμπη. Στο Μάτι μία διαδήλωση δεν κάνατε. Γιατί δεν κάνατε διαδήλωση για το Μάτι, κύριε? Δεν είχαν ψυχή αυτοί στο Μάτι για να κάνετε διαδήλωση. Υποκριτές και ψεύτες. Και έλεγε μετράτε φέρετρα. Και τολμάς να πεις εσύ για το Μητσοτάκη ανεπάγγελτο. Θα πεις και το Μητσοτάκη. Αντιευθύνιστος δεν είμαι παντός. Θα με πεις ανεπάγγελτο εσύ εμένα. Ήρθες εδώ να μας κάνεις με ύφος και το Μητσοτάκη εσύ. Κύριε, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε. Για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις στο δανείο του. Και εσείς θα τακτοποιείτε με το σύστημα Παπαθανάση να μιλήσετε να πληρωθεί υπουργό σου. Πώς τακτοποιεί το δάνειο. Αλλά ξέρουμε τις οικονομιακές σχέσεις με τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Παρακαλώ πάρα πολύ. 400 εκατομμύρια ευρώ δάνεια με Νέα Δημοκρατία. 12 εκατομμύρια ευρώ δάνεια. Αλλά την παρουσία μου ύφος για το Μητσοτάκη δεν θα έχεις. Όχι όταν είμαι εγώ παρόν. Όταν σε παίρνει ως με εμένα. Πόσα τα 12 εκατομμύρια ευρώ χρωστάτε εσείς? Λοιπόν, παρακαλώ και τους δύο, Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ και τους δύο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να χαμηλώσουμε. Σαν δεν τρέπεστε, 4 χρόνια. Να χαμηλώσουμε. Να αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς. Μπορώ και εγώ να χτυπάω το χέρι μου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ. Να παρουσιάσω τον αντιεξουσιακό σχέδιο. Και δεν τρέπεστε. Δεν αγγίζει και βουλευτής. Δεν μπορείς ούτε εσύ να υπερασπιστείς πια τον Μητσοτάκη. Ούτε εσύ μπορείς να το κάνεις. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ και εσάς. Κυβερνήτη του Τσίπρα, μας είπε στο συγκυβερνήτη του Τσίπρα περίπου γελίο. Τι είναι ο Τσίπρας που διάλεξε ένα γελίο για συγκυβερνήτη, όπως τον είπε πριν? Το ένα κόμμα πολλά χρώματα. 20 λεπτά προς να το εξηγήσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς κάνατε το κόμμα σας πριν. Σύγχρονα και τους δύο. Παρακαλώ και τους δύο. Ησυχία, να πάμε λίγο στην ουσία του θέματος που έβαλε ο Γιώργος και έχει μπει και στην επικαιρότητα. Λοιπόν, αφορά το θέμα, και να αφήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ και τους δύο. Είστε μικρότεροι από μένα και οι δύο. Τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Με συγχωρείτε. Μπορεί να λέει τον Πρωθυπουργό πήγε 100 χιλιόμετρα τα Τέμπη και θα σκογελούσε. Να σας πω κάτι. Μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κύριε Ξενάκη, το δέχεστε αυτό το πράγμα? Ακούστε κάτι εδώ πέρα. Το δέχεστε. Όλοι κρινόμαστε για το δημόσιο λόγο μας. Και εγώ και εσείς και ο Γιώργος και ο Ανδρέας και ο Νίκος. Όλοι κρινόμαστε. Οι ανάγωγοι. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς, κύριε Γεωργιάδη. Ανάγωγοι να δίνει συνεντεύξεις σκηνοθετημένες. Με ψεύτικες ερωτήσεις που τις καταγγέλνουν οι συγγενείς για τα θέματα των τεμπών τώρα... για να φτιάξει το προφίλ σου. Λοιπόν, τότε είσαι ανάγωγος. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και να πάμε λίγο στην ουσία. Γιατί ενοχλείται ο κόσμος Σταύρος από αυτό το ύφος. Που κατηγορείται τώρα. Μιλάω για την ερώτηση. Σήμερα παρακολουθήσατε, βεβαίως. Στημένη σκηνοθετημένη. Με πλάνα σκηνοθετικά. Έχω το λόγο να απαντήσω. Ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης που κατηγορείται τώρα για δίθεν στημένη συνέντευξη είναι ο άνθρωπος μαζί με τον οποίο περάσανε τις πρέσπες. Αν δεν ψήφισε ο Θεοδωράκης, δεν μπαίναγε η Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν ο Θεοδωράκης ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν καλό Σταύρος Θεοδωράκης. Τώρα που κάνει συνέντευξη στο Μητσοτάκη, είναι κακό Σταύρος Θεοδωράκης. Για να καταλάβετε για τι υποπληκτές μιλάμε. Βγαίνει σήμερα ένας συγγενής θύματος στα Τέμπη και λέει: εγώ έδωσα 16 ερωτήσεις. Μπορούμε, επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο, λεπτό, αφορά πολύ κόσμο. Αφορά τα κόκκινα. Κάτσε, Γιώργο, σε παρακαλώ. Το θέμα είναι λεπτό, ευαίσθητο, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δανειολήπτες σχεδόν είμαστε όλοι. Καταρχάς, πριν πω του Παπαθανάση το θέμα, να το εξηγήσω. Για να θέλω πρώτα απ' όλα να στυλιτεύσω την υποκρισία. Πες το έτος 2016 η εταιρεία τεχνική Δίωδος ιδιοκτησίας του κυρίου Δημητρίου Τσίπρα και της κυρίας Ανέ Τσίπρα, αδέλφια του τότε Πρωθυπουργού. Πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Το 2016 ρύθμισαν το δάνειό τους ύψους 243.544 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις των 300 ευρώ για 200 χρόνια. Ναι. Όταν βγήκε τότε η ρύθμιση των δύο αδελφών του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έδωσε την παραμικρή εξήγηση ο κύριος Τσίπρας? Όχι. Δεν έκανε ούτε tweet, έκανε δεν τα άκουγε. Δεν το λέω για την περίπτωση Παπαθανάση που θα την εξηγήσω αμέσως τώρα. Το λέω για να μην τζιμπάει έστω και ένας τηλεθεατής. Να μην τζιμπάει έστω και ένας τηλεθεατής στη δίθεν ευαισθησία του κυρίου Καραμέρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια. Απαντήστε αυτούς που έχουν ντουβάλιο. Αν δούνε τη ρύθμιση στα δάνεια που έκανε η κυρία Έλενα Κουντουρά και το κούρεμα που έκανε η κυρία Έλενα Κουντουρά. Και ούτω καθεξής. Άρα ξεκαθαρίζουμε και λέμε. Εγώ θα απαντήσω για το δάνειο Παπαθανάση στον κόσμο. Ναι. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί ποτέ δεν έχει απαντήσει για όσα έχει κάνει ο αδερφός του Τσίπρα, η αδερφή του Τσίπρα, οι βουλευτές του, οι ευρωβουλευτές. Και έχει και ένα καταναλωτικό 10.000 που ρύθμισε. Ξεχάσατε να το πείτε. Και αυτοί που μας βλέπουν έχουν ρυθμισμένα δάνεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συκοφαντία από αυτή που πέρασε ο Παπαθανάση αυτές τις τρεις ημέρες. Ξύπνησε ο άνθρωπος ένα πρωί και τον κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαξεβάνης, το ίδιο πράγμα είναι, ότι η Eurobank του έκανε δίθεν κούρεμα 97%. Ποια είναι τώρα τα πραγματικά περιστατικά? Ο κ. Παπαθανάσης είναι συνεγγυητής ενός δανείου από το 2008, όταν ήταν μέτοχος και μέλος Δουσού μιας τεχνικής εταιρείας, από την οποία απεχώρησε το 2011. Το 2010, και ενώ το δάνειο εξυπηρετεί το, ένα από τα περιουσιακά του στοιχεία, το σπίτι που μένει με τα παιδιά του, το οποίο ήταν το μισό υποθηκευμένο γιατί το άλλο μισό ανήκε στην σύζυγό του, το μεταβίβασαν με γονική παροχή στα παιδιά τους, όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες γονείς. Το δάνειο στην εταιρεία, στην οποία ήταν συνεγγυητής ο κ. Παπαθανάσης, έσκασε το 2013 και το 2015 η τράπεζα Eurobank έκανε αγωγή δολιότητας, καταδολίευσης, ότι δηλαδή κακός ο κ. Παπαθανάση επί σκοπό μεταβίβασε το 50% του ακινήτου. Έχασε την αγωγή σε πρώτο βαθμό, έκανε έφεση. Την έχασε ο κ. Παπαθανάσης. Ναι, και πριν την εκδίκαση της εφέσεως συμφώνησα με την τράπεζα, η τράπεζα έβγαλε εκτιμητή και συμφώνησαν στο ποσό που θα πλήρωνε ο κ. Παπαθανάσης για να σταματήσει η αγωγή κατά της καταδολίευσης. Όχι το δάνειο. Το δάνειο εξακολουθεί να υπάρχει στο ακέραιο. Πώς βγήκε δηλαδή το ποσό? Το σπίτι έχει αξία 180.000 ευρώ. Το 50% είναι υποθηκευμένο, άρα τα 90.000 ευρώ. Στο σπίτι υπάρχει στεγαστικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, άρα πρώτα πληρώνει την πρώτη τράπεζα μπροστά στο στεγαστικό δάνειο. Πόσα θα έπαιρνε η Eurobank από τα 90.000 αφού θα πληρωνόταν η Εθνική? Βγήκε το ποσό που γράφτηκε. Κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλο ποσό. Εξαιρετικά μεγάλο. Εγώ δεν τα πλήρωνα. Ο Παθανάσης θέλει να τα πληρώσει, τα πληρώνει και κλείνει τι? Την αγωγή καταδολίευσης. Δεν θα τα πληρώνει. Όχι το δάνειο. Είναι περιβολικά λεφτά αυτά. Πλήρωσε πάρα πολλά. Μακάρι να μπορούσαν να το πούν και οι πολίτες. Πλήρωσε πάρα πολλά. Δηλαδή. Ήταν υπερβολικά. Η τράπεζα υπήρξε εξαιρετικά αυστηρή στον Παθανάση. Εξαιρετικά αυστηρή. Ήταν εξαιρετικά αυστηρή. Ήταν πολύ κακή η συμφωνία του Παθανάση και πολύ ευνοϊκή για την τράπεζα. Εξαιρετικά ευνοϊκή. Ξαναλέγα, καταλάβει ο κόσμο. Στις 90.000 που μένει. Πρώτα πληρώνεται η Εθνική. Ωραία, και μετά παίρνει η Eurobank ό,τι μείνει. Ούτε 10.000 καταμένουν. Και μετά τι γίνεται? Και πλήρωσε αυτό που πλήρωσε. Ο Παπαθανάσης παραμένει εγγυητής στο αρχικό δάνειο. Ναι. Όλη η υπόλοιπη περιουσία παραμένει υποθηκευμένη στη Eurobank. Ναι. Συνεχίζονται οι πληστηριασμοί στην υπόλοιπη του περιουσία. Η τράπεζα έχει εισπράξει από το 1,5 εκατομμύριο περίπου το 1,300. Συνεχίζει να εισπράξει και τα υπόλοιπα από τον Παπαθανάση και του άλλου συνεγγυητές. Δεν έχει κουρευτεί ούτε 1 ευρώ. Και το μόνο που έχει σταματήσει είναι η αγωγή καταδολίευση. Ερώτημα. Αυτό δηλαδή, όπως το περιγράφετε, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο και εγώ ειλικρινά από προχωρήσει. Είναι λίγο μπερδεμένο. Θα το κάνω απλό. Ναι. Όταν έγραψε ο Βαξεβάνης 97% κούρεμα, ναι, πήγα από κάτω και του είπα: είσαι σίγουρος, Κωστάκη? Ναι. Και μετά από λίγο έγραψε. Δεν εννοούσα ακριβώς κούρεμα, εννοούσα κάτι σαν κούρεμα. Και σήμερα το άλλαξε και είπε: εννοούσα κάτι σαν κούρεμα σε εγγύηση. Εννοείται ότι αυτό που έκανε ο κύριος Παπαθανάσης, ναι, θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Ότι δεν υπήρχε καμιά διακριτική. Ωραία, αυτό θέλω να πω μόνο εγώ. Δεν σχολιάζετε εσείς. Είναι μια πολύ συνήθις τραπεζική πρακτική. Γιατί εδώ ούτε δικάζουμε κάποιες απόψεις. Δεν μου αρέσει ούτε για τον κύριο Παπαθανάση, ούτε για τα αδέρφια του κύριου Τσίπρα. Σαν να είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε εδώ κάποιοι. Σαν να είμαστε εδώ κάποιοι και ερήμην ανθρώπων βγάζουμε κάποια. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό ως λογική ούτε για τα αδέρφια του κυρίου Τσίπρα ούτε για τον κύριο Παπαθανάση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ας τα ψάξουν οι αρμόδιοι. Εγώ αυτό που λέω, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση στον κόσμο. Και εμείς αυτό πρέπει να στυλιτεύσουμε, ότι μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σωστά. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό όχι, δεν υπάρχουν δύο μέτρα. Δεν λέω για την περίπτωση του κ. Παπαθανάση. Μιλάω γενικά για ανθρώπους που μπορεί να είναι πιο ισχυροί, για ανθρώπους που μπορεί να είναι βουλευτές, υπουργοί, οτιδήποτε. Όχι του δικού σας κόμματος ή του κυρίου Καραμέριου ή του δικού μας. Υπάρχει μια αίσθηση στην κοινωνία, νομίζω δικαιολογημένη, ότι πολλές φορές υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό είναι κάτι. Είναι για να μην αφήσουμε στον κόσμο πολύ την αίσθηση ότι ο κ. Παπαθανάσης ή ο κ. Παπαθανάσης ευνοήθηκε από την τράπεζα. Σας λέω, δεν ευνοήθηκε. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης, κατά μία τακτική που δεν ξέρω αν είναι στον ίδιο προσφυλής, αλλά είναι σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε κάποιες αλήθειες με αρκετά ψέματα. Δηλαδή έκανε κάποια λογικά άλματα στην περιγραφή του στα γεγονότα, για να φτάσει να πει και να μείνει αυτό στον τηλεθεατή ότι ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος έχει πληρώσει 1.700 ενώ. Όχι, η εταιρεία. Λοιπόν, ναι, εντάξει, η εταιρεία που είναι εγγυητής ο κύριος Παπαθανάση, ναι, που είναι δική του εταιρεία. Ή κάποια εταιρεία, εντάξει. Ναι. Δεν στέκομαι στον κύριο Παπαθανάση. Αν και εδώ πρέπει η τράπεζα, της οποίας διάβασα προσεκτικά την ανακοίνωση του Γιώργου, περιγράφει, όχι με τους πασπαλισμένους αριθμούς που προσέθεσε ο κύριος Γεωργιάδης για να δείξει ότι παραπλήρωσε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν μας λέει όμως πώς μπόρεσε να καθαρίσει και αν καθάρισε με 50.000 μια υπόθεση 2 εκατομμυρίων. Μα σας λέω όχι, γιατί παραμένει εγγυητής. Κύριε Γεωργιάδη, σας το είπα, τι να σου πω άλλο. Αυτόν που δεν δημιουργούν ηθικό κίνδυνο στις τράπεζες, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, γιατί ερωτήθηκε ο κύριος Σταϊκούρας, γιατί δεν μπορούμε πριν πάνε στα φαντ, στα δάνεια, να κάνουμε εμείς μια διαπραγμάτευση, οι πολίτες με τις τραπεζές. Γιατί έκανε νόμο ο Τσίπρας. Ηθικός κίνδυνος σε σχέση. Ο κ. Ταϊκούρας το είπε. Όχι, σε το απαγόρευσε ο Τσίπρας το 2016. Να καταλάβω λοιπόν αυτό που λέτε, ότι είναι καλοπληρωτής ο κ. Παπαθανάσης. Να μάθουμε τη σύμβαση, να μάθουμε. Δεν δίκαιο ο ελληνικός λαός που έχει την αγωνία της δόσης του, που έχει αυξηθεί κιόλας τώρα με τα επιτόκια 100, 200, 300 ευρώ, να μάθει τι είδους συμφωνία είναι αυτή που πέτυχε ο κ. Παπαθανάσης. Μήπως μπορέσετε κι εσείς, κ. Παπαθανάση, να πιέσετε τις τράπεζες. Η παραμένει υποθηκευμένη. Και αυτό που ρωτάτε σας το απαντώ. Παράλληλα και να μην βραχνιάζω κιόλας, γιατί σας ταλαιπώρησα, βραχνιάσατε κιόλας. Σας λέω λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, και ακούστε τώρα αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα 400 εκατομμύρια ευρώ χρέος, λέγεται, της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή κοίταξα τον ισολογισμό σας, έχει φτάσει 430 στα χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη. Αυξήθηκε δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια. Επίσης, υπάρχει αυτό το χρέος των 12 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει τα 2 εκατομμύρια ευρώ στα 12 εκατομμύρια ευρώ του Υπουργικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος που σας βλέπει, όχι εσάς προσωπικά, βλέπει το Υπουργικό Συμβούλιο, βλέπει αυτές τις υποθέσεις, σου λέει αυτοί θα βάλουν χέρι στις τράπεζες να βρουν έναν τρόπο, είτε είναι καταθέτες και βλέπουν τα επιτόκια μηδενικά την ώρα που οι δόσεις μας αυξάνονται. Θα βάλουν στην πραγματικότητα χέρι στις τράπεζες, θα τις πιέσουν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Εκεί είναι ότι χάνετε την αξιοπιστία σας ως κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ειλικρινά προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι η τελευταία φορά που κάποιος έβαλε χέρι στις τράπεζες. Όσο για τις αναφορές που είδα ότι διάβασα το κείμενο του ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς οι τράπεζες ενημέρωσαν για τις όποιες δανειακές εκκρεμότητες ή συμφωνίες έχει κάνει η οικογένεια Τσίπρα μέχρι τελευταίο ευρώ. Άκουσα το ποσό, είπατε για 220.000 ευρώ στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τα 200 χρόνια δόσεις είναι αποκοίημα φαντασίας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν χρειάζεται καν να το κοιτάξω. Όσο για τις δόσεις, ξέρετε κάτι, και εγώ έχω ρυθμισμένο δάνειο, κύριε Γεωργιάδη. Και να σας πω κάτι, και αυτοί που μας βλέπουν έχουν ρυθμισμένο δάνειο. Επίσης. Το ρυθμίσανε 400, 500, 600 ευρώ και η δόση τους έχει πάει 700, 800 με τα επιτόκια. Εκεί τι κάνατε, ξέρετε τι κάνατε, όχι εσείς προσωπικά, ο κύριος Σταϊκούρας. Μπινελίκια και ένα σχέδιο που έχει, πρέπει να είσαι πένι, ούτε οι πένιτες δεν μπορούν να μπουν στο σχέδιο αυτό, ναι, για να μειώσουν λίγο τις δόσεις. Για να σχολιάσουμε. Συγγνώμη, μην μας βγάλετε και με τον Νίκο και μας από την κουβέντα. Θέλω να πω ότι προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν ο τελευταίος, ποια ήταν η τελευταία κυβέρνηση που έβαλε πραγματικό χέρι σε τράπεζες. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Τι έκανε ακριβώς? Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προσπάθησε να ελέγξει και εκεί οι συγκρούσεις που έγιναν και με τα γνωστά αποτελέσματα. Γιατί ακόμα και αν ρύθμιση δεν είναι αυτή που λέει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να μείνει 200 χρόνια. Για να φύγουμε από την περιπτωσιολογία. Είναι δεσμευτικές για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολύ κόσμο. Για να φύγουμε από την περιπτωσιολογία, είτε αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, είτε τα αδέρφια του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και πολιτικοί άνθρωποι, άρα δεν είναι και ωραίο να τους συζητάμε τους ανθρώπους. Είναι αν μπορεί να μπει ένα πλαίσιο για όλη αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Υπάρχει ο πολύ μεγάλος φόβος των ανθρώπων με όλα αυτά τα φαντς. Τα φαντς είναι κάτι απρόσωπο. Το χειρότερο που μπορεί να κάνουν ο τρόπος και το ύφος που παίρνουν τηλέφωνο τους ανθρώπους. Απειλούν, εκβιάζουν. Σου λέει αν δεν βάλεις σήμερα χι ποσό, ξεκινάει η κατάσχεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, να δούμε τι γίνεται με την επέκταση των δόσεων, να δούμε τι γίνεται με τα χαμηλότερα επιτόκια, να μπει ένας έλεγχος με εγγυητή την Τράπεζα της Ελλάδος πριν πάρει ένα δάνειο το φαντς να μπορεί. Αυτό ξέρεις θέλει συνεννόηση όμως και δεν την βλέπω. Συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων. Αντρέα Παπαδόπουλε, έχεις πάρει απάντηση τι κούρεμα πέτυχε ο κύριος Παπαθανάσης? Δεν τη γνωρίζω εγώ την. Δεν τη γνωρίζω. Μπορώ να πάω εγώ στην Τουβάλιο στο Μοσχάτο και να κάνω συμφωνία με τον Ράνιο Άμπο. Θα με πετάξουν έξω. Δεν γνωρίζω την ιστορία του, την περίπτωση του κύριου Παπαθανάση. Δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Δεν θέλω να εξέλθω. Εγώ επιμένω ότι αυτό που καίει τον κόσμο είναι αν μπορεί να δοθεί μια συνολική απάντηση. Υπάρχει ανακοίνωση που καταγράφει όλα τα στοιχεία, το ιστορικό του δανείου τη εταιρεία στην οποία ήταν. Δεν λέει τη συμφωνία. Νίκο, εγώ είπα συγκεκριμένο πράγμα. Αν διαβάσει, επειδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για 50.000, ότι πλήρωσε 50.000 ο Παπαθανάσης. Λέει η τράπεζα που το διάβασε στην ανακοίνωση, λέει 550.000, συν αυτά που έχουμε πάρει, έχει πληρώσει μέχρι τώρα η εταιρεία το 75% του δανείου. Αυτό λέει η τράπεζα. Από το υπόλοιπο. Και δεν λέμε αυτό. Και δεν συνεχίζει τη διαδικασία να κάνει κατάσταση. Όλοι έχουμε πληρώσει. Όλοι έχουμε πληρώσει. Το θέμα είναι τι συμφωνία. Εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ να κάποιο προσπαθεί να κοροϊδέψει τον τηλεθεατή. Εκνευρίζομαι. Λέει ο κ. Καραμέρος. Θέση Α. Διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση τη τράπεζα. Θέση Β. Τι κούρεμα παίρνει ο κ. Παπαθανάσης. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Κάποιος που έχει διαβάσει την ανακοίνωση τη τράπεζα ξέρει ότι η τράπεζα γράφει μέσα ότι δεν έχει γίνει κούρεμα. Αντιθέτως λέει. Μα δεν λέει τη συμφωνία. Λέει ότι έχει εισπράξει το 75% του δανείου και ότι συνεχίζονται τα μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης για το υπόλοιπο 25%. Εγώ βλέπω ότι από τη μία είναι. Μια κουβέντα. Από τη μία πλευρά είναι οι υπουργοί του Μητσοτάκη και η Eurobank και από την άλλη πολίτες. Εφόσον η τράπεζα λέει ότι συνεχίζει διαδικασία αναγκαστικής εισπράξης, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει κούρεμα. Χθες ξεκινήσατε λέγοντας την ημέρα σας ως κόμμα ότι του κάνανε κούρεμα 97%. Και σήμερα αποδεικνύεται ότι το δάνειο έχει πληρωθεί στο 75% και εξακολουθεί να πληρώνεται και το άλλο 25%. Πόσο πιο ψεύτες θέλετε να γίνετε, ρε παιδάκι μου? Πόσο πιο ψεύτες θέλετε να γίνετε? Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι από τη μία είναι οι τράπεζες κι εσείς και από την άλλη εμείς. Πάμε να απαντήσουμε στο κύριο Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, επειδή αυτό που θέλετε έχει κάποιο ενδιαφέρον για τον κόσμο, πραγματικό, πέραν του καυγάτου με τον κύριο Καραμέρο, τώρα που είναι τα σήματα τη βραδιά. Λέω, ακούστε, στον κόσμο πρέπει να μιλάμε μόνο με αλήθειες. Ναι. Εγώ αρνούμαι από ψέματα στον κόσμο. Η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη ως άρθρο 1. Έχει ότι απαγορεύεται οι κυβερνήσεις με νόμο να παρεμβαίνουν στις τράπεζες. Απαγορεύεται. Επειδή λέμε για τα επιτόκια. Εάν μια χώρα παρέμβει με νόμο στις τράπεζες, τίθεται αυτομάτως εκτός ευρώ αμέσως. Το ίδιο δευτερόλεπτο. Είναι το μόνο πράγμα που απαγορεύεται να κάνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό ρωτάω λοιπόν. Άρα όποιος από το τραπέζι εδώ ισχυρίζεται ότι έχει έναν τρόπο μαγικό να μπει να επιβάλλει στις τράπεζες τι θα κάνουνε, είναι απατεώνας. Είναι απατεώνας. Και δεν μπορούμε να παίζουμε τον κόσμο και τον πόνο του κόσμου. Ένα λεπτό. Δεύτερον, πολιτικός απατεώνας είναι αυτός που τα κάνει πλακάκια με τις τράπεζες για να λύσει τα προβλήματά του την ώρα που ο κόσμος στενάζει. Λέει ο κύριος Καραμέρος. Κύριε Γεωργιάδη, για να είμαστε χρήσιμοι. Εννοείται, δηλαδή, θέματα του πόσο θα είναι οι ζώσεις. Τι θα γίνει με τα επιτόκια, αν θα ελέγχονται τα φαντς. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι κάτι άλλο, βέβαια. Κώδικας διοντολογίας μπορεί να υπάρχει, βέβαια. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι κάτι άλλο. Το πώς θα γίνεται η όχληση που είπατε πριν, υπάρχει νόμος γι' αυτό. Και αν κάποιος τον παραβιάζει, να μας κάνει καταγγελία, να βάλουμε πρόσωπο στον κόσμο. Η προστασία πρώτης κατοικίας επίσης μπορεί να υπάρξει. Δεν έχει νόημα τώρα να κάνουμε παρακολουθήσεις. Η προστασία πρώτης κατοικίας έχει νομοθετηθεί κατά τον τρόπο που έχει νομοθετηθεί στη δεύτερη ευκαιρία, που είναι σε συμφωνία με τους δανειστές. Δεν έχει νομοθετεί από μόνη της. Να σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία της. Στο παρακαταθήκον και δανείο που έχετε διορισμένη διοίκηση, νομίζω έχετε τον κύριο Σταμάτη. Γιατί δεν έχει προσαρμόσει τα επιτόκια καταθέσεων σύμφωνα με την άνοδο του επιτοκίου? Να έρθω λίγο να εξηγήσω. Ναι. Πάμε λοιπόν. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Η παρέμβαση στις τράπεζες με νόμο στην Ευρωζώνη απαγορεύεται. Τελεία. Ως προς τα επιτόκια αυτά, όχι προς τον κώδικα δεοντολογίας, αυτό επιτρέπεται, έχουμε κάνει. Για τα φάνηκε τον τρόπο της όχλησης και μπορεί να γίνεται καταγγελία και να βάλουμε και πρόστιμο. Και έχουμε βάλει και διαπρόστιμα. Έχω βάλει και εγώ ο ίδιος. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Για να το καταλάβει πολύ καλά ο κόσμος. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς που πήρε το δάνειό μας ένα φαντ να διαπραγματευτούμε το φαντ του κ. Παπαδόπουλος? Γιατί όταν έγινε ο αρχικός νόμος για την πώληση των κόκκινων δανείων στα φαντς, επί Ευκλείδη Τσακαλώτου του Υπουργού Οικονομικών και Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργού, ο νόμος του 2017. Και εγώ τότε φώναζα, μην το ψηφίσεις αν πρώτα δεν δώσεις πρωτοεμισιακό δικαίωμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε αρνήθηκε να βάλει το πρωτοεμισιακό δικαίωμα και πούλησε κατευθείαν τα δάνεια στα φαντ. Έκτοτε τα φαντ έχουν πάρει τα δάνεια και τα χειρίζονται. Καταλαβαίνω τώρα, θέλει να πείσετε με αγωνία. Θα μας πείτε, εκτός αν πληροφορήσετε από τον κύριο Πάτσι, πώς τα πήρε το 2010 από την Πυρεό? Ο Πάτσις που αναφέρθηκε προηγουμένως αξιοποίησε τον νόμο του 2016. Το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη. Τα δάνεια από την Πυρεό είναι γνωστό τη πάση. Τα πήρε το 2010 60 εκατομμύρια, παίρνοντας και δάνειο το 4 εκατομμύρια από την Πυρεό. Ο νόμος σας λέω που χρησιμοποίησε ποιος είναι. Είναι ο νόμος του 16 του κυρίου Τσίπρα. Πάρτε το τηλέφωνο τον κύριο Πάτση. Αυτό ο νόμος που ο Πάτση. Λοιπόν. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο πραγματικά υποκριτές είναι. Όλα αυτά για τα οποία μας κατηγορούν, μας κατηγορούν στην αρχή κυβέρνηση Κουρελού. Η πρώτη που κάνει κυβέρνηση Κουρελού είναι ο Τσίπρας. Μας κατηγορεί μετά για το Μητσοτάκη ότι δεν πήγε και γελούσε στους νεκρούς. Ο άλλος πήγε με το κότερο και το πούρι έκανε βόλτα στο μάτσα 100 μέτρα. Μας κατηγορούσανε, μας κατηγορούν τώρα και τα δάνεια. Τα δάνεια τα έχουν ρυθμίσει μόνοι για τους δικούς τους. Θα έχετε χρόνο σε αντιπολίτευση. Ακόμα και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Αρκεί να μην πηγαίνετε πάλι στα πάνελ και να προκαλείτε σε bank run. Όπως κάνατε το 2015. Να το θυμίσω που λέγατε πάρτε τα λεφτά σας από τις τράπεζες. Ακόμα και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, για τα οποία αναφέρθηκε πριν ο κ. Καραμέρος με ύφος. Δεν θα υπήρχαν αυτά τα πανωτόκια και δεν θα ανέβαιναν αυτά τα χρέη εάν και η Νέα Δημοκρατία είχε πετύχει το κούρεμα του τραπεζικού χρέους που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2000. Το 1997 για ένα κτίριο 160.000 ευρώ. 160 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε καν. Λιγότερα λοιπόν. Το μόνο κόμμα που έχει πετύχει κούρεμα δανείου στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα άλλο κόμμα. Και έχουν το θράσος να μιλάνε για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε, ενδιαφέρουσα κουβέντα πάντα. Συγκεκριμένους εδώ πέρα προσκεκλημένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα και εσένα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Καραμέρος, υποψήφιος στην Ανατολική Αττική με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Υπουργέ. Δεν πειράζει. Γίνεται χαμός, υποψήφιος επίσης στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, Υπουργός Ανάπτυξης. Και να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Δεν με ρώτησα τίποτα για το χαρτοφυλάκιό μου, δυστυχώς. Την επόμενη φορά. Εσείς έρχεστε εδώ πέρα, μιλάμε για το χαρτοφυλάκιό. Θα φτάσουν οι εκλογές. Και δεν θα μιλήσουμε τίποτα. Εδώ είχαμε άρθρο στο Bloomberg μετά τη διθύρα μου για την ελληνική οικονομία. Έπαιξε αυτό. Για το καλάθι του νονού είχε άρθρο. Έπαιξε. Το Bloomberg έπαιξε. Το καλάθι των νονών. Και δεύτερον, να σας πω κάτι, επειδή το άκουσα και πριν στο πάνελ. Η σοβαρή συζήτηση, το είπα και στη Βουλή, το έχω πει και σε εκπομπές, ακόμα πάντα έχω πάρει. Ο κ. Σταθάκη μου θα το μελετήσει. Μόνο αυτό έχω ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ. Η Ισπανία μηδέν στο ΦΠΑ και εκεί ανέβηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Η Ελλάδα έκανε καλάθι και market pass και έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Έχει αυτό μια εξήγηση λογική ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχω ακούσει καμία. Τότε γιατί συνεχίζετε τα καλάθια αφού είναι όλα καλά? Γιατί πηγαίνουν καλά. Να σας πω κάτι, επειδή εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνω κάθε μέρα. Κάθε μέρα με ένα πενιντάρικο, βέβαια. Κάθε μέρα δεν πηγαίνω εγώ. Βέβαια, βοηθάμε κι άλλου γείτονε μα να κάνουμε. Κύριε Γεωργιάδη, θέλει ένα πενιντάρικο για να πάρει τέσσερα πράγματα. Δεν ζητάμε σακούλα πια. Γιατί με ένα πενιντάρικο τα παίρνουμε στα χέρια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο φίλος Πούτιν, ορισμένο από στο τέλος της θητείας σας, κύριε Γεωργιάδη, θα σας αφήσουμε και εσάς να ερεμίσετε και θα ξεχάσουμε και τα καλάθια σας και όλες αυτές τις πατέντες οι οποίες δεν απέτυχαν στην πράγμα. Αυτά, κύριε Καραμέρα, θα τα κρίνει ο κόμμος. Να σας πω για τον Bloomberg, επειδή μας είπατε, θα ήθελα να πείτε μια κουβέντα και δημοσίως για τον Bloomberg. Εγώ το ξέρω την είδηση και νομίζω ότι έπαιξε κιόλας. Είναι εντυπωσιακά καλό άρθρο που έχω διαβάσει για τη θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξη, όσα γράφουν όλα Υπουργείο Ανάπτυξη μέσα, για το πώς βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα. Για το πώς οι επενδυτές σας να βλέπουν ελκυστική την Ελλάδα. Ότι η ανάπτυξη πάει καλύτερα και από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αγγλία, Γερμανία. Για το πώς η Ελλάδα από παρείας οικονομικός της Ευρώπης έγινε πρωταγωνιστή στην οικονομία. Όλα αυτά να ξέρετε δεν γίνανε εύκολα. Γίνανε πολύ μεγάλο κόπο. Που των ξένων επενδυτών να μην είναι από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό που πολύ ορθά. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Δεν απαγορεύεται να πάρουν επενδυτές ελληνικά από ελληνικά. Γιατί είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης ξένων επενδυτών. Αυτό που δεν γίνεται με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές τράπεζες. Το επισήμανε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο κ. Σιμίτης. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Οι ελληνικές τράπεζες ψάχνουν καλούς πελάτες. Όταν μια τράπεζα δίνει δάνειο σε κάποιον που το αποπληρώνει, η τράπεζα βγάζει κέρδος. Η τράπεζα είναι ένα κατάστημα που πουλάει λεφτά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν βρει καλό πελάτη, καλώς τον βρήκε. Ωραία, εμείς δεν είμαστε. Οι απλοί πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι καλοί πελάτες, γιατί τους κάνετε τα 10 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια των μνημονίων και το πώς θα βγάλουν κέρδη οι τράπεζες για να μην κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Και επειδή ο κύριος Καραμέρος, το ξέχανα, κύριε Ξενάκη, είπε ότι το εθνικό σχέδιο, ανάκαμψης και αποδοτικότητας. Αφήστε να πω μια κουβέντα. Εσείς μιλάγατε πριν. Είχα ακόμα το λόγο, δεν μου έφερε. Όχι, δεν έχετε αφήσει το λόγο ποτέ. Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έτσι όπως το καταθέσατε, αφήνει έξω κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Και το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Με τους μεγάλους τα πάτε καλά. Επειδή ο κ. Καραμέρος μου είπε με ύφος να μην προκαλέσω bank run. Εγώ θυμάμαι τι κάνατε το 2015. Ναι, και εγώ θυμάμαι. Θέλω λοιπόν να σας πω. Θέλω και εγώ θυμάμαι όλους εσάς αντιμνημονιακούς που ήσασταν στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, και εγώ θυμάμαι πολύ καλά. Εσείς με το Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακοί πρώτοι που σκίζατε τα μνημόνια στο Ζάπιο. Μου ήταν 24 ώρες. Λοιπόν, αλλά να το πούμε λίγο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο κ. Καραμέρος ανησυχεί για μένα και για το τι θα κάνω, αν θα κάνω bank run και διάφορα τέτοια. Όχι, να θυμίσουμε τι είναι αυτό. Εσείς τυχερός έχετε αντιπολίτευση στο Χαρίτσι και στην Αρτσιόλου που δεν ρουλιάζουν στα πάνελ. Εσείς την επόμενη μέρα θα ρουλιάζετε. Να πέσει η κυβέρνηση και να καταστραφεί η χώρα. Όταν σκοπεύει να συγκυβερνήσει με τον Γιάννη Μενανή, στον οποίο έχει απευθύνει η κυβερνητική πρόσκληση, ο κύριος Τσίπρας, και ο οποίος χθες είπε ότι πρέπει να ανατινάξουμε το τραπεζικό σύστημα. Και ρωτώ τώρα. Είναι δυνατόν κάποιος να ανησυχεί γνησίως για ενδεχόμενο bank run και την ίδια στιγμή να θέλει να συγκυβερνήσει με κάποιον που είπε το 15, να ανατινάξουμε το τραπεζικό σύστημα? Και μια παρένεση να είστε ήρεμος μετά. Δεν ανησυχεί γνησίως για τον bank run ή δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση με αυτό που λέει να ανατινάξουμε το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί να συμβεί τα δύο, το καταλαβαίνετε αυτό. Το λέω για να καταλάβετε το μέγεθος της υποκρισίας τους. Μη τους πιστεύετε, είναι ψεύτες. Κλείστε με ένα λογίδριο, μπας και σώσετε τη βραδιά. 10 δευτερόλεπτα, επειδή το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και επειδή λέγαμε για τους όρους που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι χρήσιμο επειδή εμείς δεν μας αρέσει ο πολιτικός αχταρμάς, ότι στο τραπέζι των συζητήσεων για τη συγκρότηση της κυβέρνησης δεν χωράει το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Ακριβώς γιατί έχει αντιευρωπαϊκή λογική. Θα τα λύσει ο λαός, Αντρέα. Προφανώς ο λαός θα λύνει όλα. Λέω σε ό,τι αφορά το πλαίσιο που έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα κόμματα που είναι στο τραπέζι. Λοιπόν. Τώρα να κλείσουμε εδώ. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Γιώργο και εσένα, Υπουργέ και εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε, έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Γίνει χαμός τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Έχω φάει και εδώ πέρα να το τηλέφωνό μου. Θα σας το δείξω μετά, κύριε Καραμέρο και σε εσάς. Υπουργός θα φύγει, αλλά σε εσάς θα σας το δείξω μετά. Ναι. Όλοι θεωρούν ότι έχει αδικηθεί ο δικός τους άνθρωπος, θέλω να πω έτσι. Και η μεν και η δε. Α, δεν έχετε αδικηθεί. Εντάξει, ωραία. Να σας δείξω τα μηνύματα που μου λένε ο Καραμέρος μιλάει συνέχεια και τον κόβει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Απλώς δεν διακόπτω. Αλλά με διακόπτω. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις. Με μικρή καθυστέρηση σήμερα, αλλά κράτησε λίγο παραπάνω η κουβέντα με τους προσκεκλημένους μας. Είχε ενδιαφέρον όμως, νομίζω. Πάμε στους φίλους μας, στους τηλεθεατές μας, να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Τον κύριο Γιώργο από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, σας με ακούτε. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Είμαι συνταξιούχος, ναι. Αλλά και αμαία. Ναι. Γιατί υπόψη σας θα δώσει 250 ευρώ για το Πάσχα δώρο. Όχι, δεν υπάρχει το 250. Όχι, υπήρχε μέχρι που αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει αυτό το ποσοστό για την προσωπική διαφορά. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν που μιλάμε τώρα, για το 250 αυτό δεν υπάρχει. Τώρα, αν προκύψει μέσα σε επόμενες μέρες. Στον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε, άλλαξε το σκηνικό όταν αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει αυτά τα 200-300 ευρώ στους ανθρώπους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Δεν έχει ξανασυζητηθεί αυτό που λέτε. Και δεν φαντάζομαι πια. Για την ώρα. Αν προλάβουν, δύσκολο το θεωρώ. Αυτά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στα Σεπόλια, στον κύριο Χαράλαμπο. Καλησπέρα, κύριε Χαράλαμπο. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Ήθελα να θίξω ένα θέμα που τις τελευταίες μέρες συζητιέται πολύ με τη θέση του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, που δεν θέλει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω, επειδή γνωρίζω τα πράγματα από μέσα, ότι δεν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή. Είναι θέση του κυρίου Βενιζέλου. Και εξηγούμε. Ναι. Πριν από χρόνια, όταν είπε ότι ο καινούριος γραμματέας και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι πολύ νέος, εννοούσε τον κύριο Χριστοδουλάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Στη μέση μπήκε η συγχωρεμένη υφόθη γεννηματά, η οποία ψηφίστηκε από τον κόσμο του Πασόκ. Ναι. Και όταν ήρθε στα Σεπόλια και τη ρώτησα ότι θέλουν πάρα πολύ να επανακάμψουν στο Πασόκ, αλλά βάζουν ενστάσεις και θέματα και με ρώτησε ποια είναι τα θέματα, της είπα ότι το θέμα που βάζουν είναι Βενιζέλου και Λοβέρδου. Ναι. Και ήρθε, που γιατί δεν είναι ούτε και μέρος, δεν διαγράφηκε, έφυγε από το Πασόκ. Όλη αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τον Βενιζέλο. Και επειδή το γνωρίζω, τον είχα πολιτικό προϊστάμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού, γνωρίζω πώς εργάζεται και πώς δουλεύει, από πίσω είναι αυτός. Όπως, γιατί έχει σχέσεις και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έσπευσε και χρηματοδότησε από το χρηματοοικονομικό ταμείο, την πρώτο μπάνκ που είχαν μπει όλοι μέσα τότε. Μάλιστα. Πρώτο θέμα και, λοιπόν, και δεν λέγεται. Λοιπόν. Και επίσης θα γνωρίζω από μέσα. Ωραία, κύριε Χαράλαμπο. Γνωρίζω πώς πάει. Όλη η δουλειά είναι από τον κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, κύριε Χαράλαμπο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τα ξέρω εγώ τα τελευταία αυτά που μας λέτε. Τα ακούω και εγώ έτσι γενικώς. Και επειδή το λέμε κάθε φορά που ακούγονται πράγματα τέτοια, ότι εμείς δεν τα υιοθετούμε και δεν είμαστε και σε θέση ούτε να τα διασταυρώσουμε ούτε τίποτα. Τα επιβεβαιώσουμε. Εσείς έχετε την ευθύνη που τα λέτε με τα στοιχεία σας δημοσίως εδώ πέρα, αλλά δεν τα υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αποστόλη από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ορίστε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Εμείς που μας τηλεφωνείτε, πέστε μας. Πρώτον. Ως έγκριτος δημοσιογράφος, γιατί εκεί σας έχω. Ευχαριστούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Καλείτε στους αδέλφους σας, βουλευτές, έγκριτος, με πολύ κακό παρελθόν. Τι εννοείτε? Δεν θα πω όνομα, αλλά αν χρειαστεί μπορώ να το πω. Αυτή τη δήλωση που έκανε προχθές βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην δημοσιογράφος, ότι πίσω από κάτι κάθε νέο παιδί που φεύγει, ναι, ο δολοφόνος δεν το είπε ακριβώς έτσι, εντάξει, αλλά το καταλάβαμε. Λέγεται η λέξη Μητσοτάκη. Ωραία. Εμείς, λοιπόν, σε ποια χώρα θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να ξαναείνει υποψήφιος βουλευτής? Μάλιστα. Και δεύτερον, τελειώνω. Πιστεύετε ότι αλήθεια τον κύριο Καραμέρο τον βοηθάτε στην Ανατολική Αττική? Ποιος θα το ψηφίσει, το Μάτι, στη Ραφίνα? Λοιπόν, κύριε Αποστόλη, να σου πω κάτι. Καταρχήν, δεν έχουμε καμία διάθεση να βοηθήσουμε κανέναν να εκλεγεί βουλευτής. Εγώ θα ήθελα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν μην το συζητάτε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βοηθήσουμε κανέναν. Εγώ θα χαρώ αν εκλεγεί ο Γιώργος Καραμέρος. Θεωρώ πως θα είναι και καλός βουλευτής αν εκλεγεί. Δεν συμφωνώ σχεδόν σε τίποτα μαζί του. Παρά τα αυτά θα χαρώ αν εκλεγεί, γιατί πιστεύω ότι θα δουλέψει για την περιοχή του. Άλλο αυτό. Είπατε πριν και τον κύριο Αθανασίου, δεν τον κατονομάσατε. Τον έχουμε φέρει μια φορά πριν από μερικούς μήνες. Τον ξέρω προσωπικά. Θα τους έδωσε εξηγήσεις ο κύριος. Εξεπλάγην για τη δήλωση, έδωσε εξηγήσεις. Εγώ προσωπικά συνεχίζω να τον έχω σε εκτίμηση σαν άνθρωπο το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ήταν μια λάθος στιγμή, γιατί ξέρει τηλεόραση και έπρεπε να σκεφτεί ότι αυτό που είπε δεν έπρεπε να το πει έτσι όπως το είπε. Το λέω δημοσίως και ξέρω πως πάλι θα με καταχαιριάσουν που το λέω, αλλά τι να κάνω τώρα, έχω άποψη για τον άνθρωπο και η άποψή μου είναι θετική, δεν είναι αρνητική. Επειδή άκουσα άλλο το απόσπασμα εκείνη τη συνέντευξη Σωτήρη, το έφερε ως παράδειγμα, κακό παράδειγμα βέβαια. Δεν το είπε καλά όμως. Δεν το διατύπωσε καλά. Δεν είπα το πει. Αλλά το ξαναλέω για να είμαι εντάξει. Πιστεύω το κατάλαβε και ο ίδιος. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Αποστόλη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Χαράλαμπο από την Αργυρούπολη. Καλησπέρα κύριε Χαράλαμπε. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Και ας είστε και κρεμασμένοι στα μανταλάκια. Δεν κάνω λάθος, νομίζω ο κύριος Πολάκης σας έχει κρεμάσει, έτσι? Εμάς όχι, αλλά εντάξει, αρκετούς συναδέλφους μας. Νομίζω τον κύριο Ξενάκη τον έχω δει ή όχι? Α, και εμένα. Σε άλλη αφίσα, όχι, εμένα με έχουν κρεμάσει τα εξάρχεια. Σε άλλη αφίσα. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Πολάκης έχει ζητήσει μια συγγνώμη από τους δημοσιογράφους? Ναι. Όχι. Συγγνώμη, δεν έχει δει. Δεν νομίζω ότι έχει δει συγγνώμη από κανέναν ο κύριος Πολάκης γενικώς για τίποτα που έχει πει. Δεν είναι ότι μόνο. Ναι, ο κύριος Καραμέρος που είναι και φίλος σας, μήπως ζήτησε ένα συγγνώμη από εσάς έτσι για λογαριασμό του κύριου Πολάκη? Δεν νομίζω ότι έχει λόγο να ζητήσει λογαριασμό του κύριου Πολάκη. Εντάξει, είσαστε φίλοι εκεί πέρα. Δεν είναι θέμα φιλίας. Δεν είναι πρόσωπος τύπου του κύριου Πολάκη. Μην τα μπερδεύετε. Δεν τον μαζεύετε αυτόν εκεί πέρα. Κύριε Χαράλαμπε, μην τα μπερδεύετε. Άλλο είμαστε φίλοι, άλλο συμφωνούμε. Είπα 10 φορές, εγώ σχεδόν σε όλα τα πολιτικά διαφωνώ μαζί του. Να το έχετε αυτό το θέμα. Δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του κύριου Πολάκη ο Γιώργος Καραμέρος. Και το έχετε πετάξει το θέμα αυτό, λες και δεν είναι τίποτα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιο λέτε? Αν δεν είστε εσείς εκεί στα μανταλάκια, είναι άλλοι συναδέλφοι σας. Ποιο λέτε? Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Το έχουμε συζητήσει. Να το έχετε ξεχάσει. Αυτή τη συγγνώμη θα πρέπει να την περιμένετε ανά πάσα στιγμή. Κύριε Χαράμπη, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές για τη συμπεριφορά του κ. Πολάκη. Είπαμε κακώς επέστρεψε πίσω χωρίς να ζητήσει ένα συγγνώμη. Ότι έκανε αθλειότητα. Το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Τι να λέμε τώρα, τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι έχουν διαμορφώσει άποψη. Έχει ο άνθρωπος φανατικούς φίλους. Το δέχομαι, δεν συμφωνώ σε τίποτα μαζί τους, ούτε με τον ίδιο, ούτε με τους φίλους του. Θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από το Ήλιον. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Προϊστάμενε. Πολιτικά εννοώ, δεν συμφωνώ. Καλησπέρα κύριε Ρεσφρόγλου. Καλησπέρα σας. Είμαι ευχαριστημένος απόψε, γιατί βλέπω λίγους και καλούς στο πάνελ. Εννοώ εσάς φυσικά, τους παρουσιαστές. Λοιπόν, εγώ κύριε Προϊστάμενε θέλω να σας μιλήσω για το θέμα που προέκυψε χθες. Εχθές νομίζω ήταν που παρουσιάσανε την επέτειο του Γιλελέρ. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που λέγανε ήταν και το νερό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι πριν από 10 χρόνια περίπου μια εφημερίδα με μεγάλη κυκλοφορία, βραδινή, απογευματινή, έγραφε ότι στο Χιλερέρ υπάρχουν 30 ακριβώς πισίνες. Επομένως το θέμα με το νερό πώς να το εξηγήσουμε? Βέβαια μπορεί να έχουν κάποια δίκαια, αλλά ας μας εξηγήσουν και για τις πισίνες. Μάλιστα αναφέρεται και σε ατασταλίες που έχουν γίνει γύρω από τα οικονομικά στις πισίνες. Αυτό είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας από τα αφεντικά εδώ που λέτε, τους προϊσταμένους. Γεια σας από τον κύριο προϊστάμενο που λέτε. Γεια σας, καλό βράδυ. Να είστε καλά κύριε Γιάννη, την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε στη Νίκη από το Ήλιον, στον κύριο Κυριάκο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και σε εσάς και στον κύριο Ελευθερόπουλο. Εγώ θέλω να αναφερθώ πάνω στο θέμα της προσωπικής διαφοράς. Για πέστε μας. Επειδή σας παρακολουθώ κάθε βράδυ και συνήθως λέτε ότι είναι άδικο για αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά. Ναι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να καταργηθεί η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι. Γιατί εγώ που βγήκα σε αναπηρική σύνταξη το 2021... Ναι. Θα πρέπει να πάρω πολλά αναδρομικά για 2 χρόνια, τα οποία λεφτά αυτά δεν τα έχω πάρει λόγω του ότι είμαι νέος συνταξιούχος σε σύγκριση με τους παλιούς. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι να την καταργήσουμε. Όποιο κόμμα μου πει θα την καταργήσει, εγώ θα το ψηφίσω πρώτο και καλύτερο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πάμε και στην κυρία Μαρία του Παλαιοφάλιου, αν προλάβουμε. Α, στον κύριο Κώστα να πάμε. Καλησπέρα κύριε Κώστα, σας ακούμε. Γεια σας από το Εγάλεο, παρακαλώ. Κύριε Κώστα. Γεια σας, ακούμε. Ένα θεματάκι έχω σχετικά με τα πρόστιμα των ανεμβολίαστων, ναι, άνω των 60. Ναι. Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, αλλά το πρόστιμο είναι πρόστιμο, δεν έδειξε. Ναι. Πώς έγινε? Ο κύριος Πλεύρης είχε δηλώσει στη Βουλή ότι θα σβηστούν τα πρόστιμα. Πώς γίνεται το ελληνικό? Πρέπει να βάλετε το πιστοποιητικό σας να φανεί στην ΑΔΑ για να στο διαγράψει το πρόστιμο. Έχει βγει πιστοποιητικό. Εγώ να το στείλω στην ΑΔΑΕ. Ναι, πρέπει να το κάνετε εσείς, διαφορετικά δεν θα σβηστεί. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό. Εμένα μου έστειλε και ειδοποίηση η εφορία του Χρωστόγιολα. Ναι, ακριβώς. Πείτε στον φορτηγό, αν κάνει κάποιος άνθρωπος τη δήλωση, να κάνει τη διαδικασία, να βάλετε ένα σκανάρι το πιστοποιητικό και να διαγραφεί το πρόστιμο. Ναι, και να το στείλω εγώ δηλαδή. Ναι, να το στείλετε εσείς. Ηλεκτρονικά το στέλνετε. Ηλεκτρονικά γίνεται αυτό. Βάλτε κάποιον ο οποίος να μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Κάποιον συγγενή σας, κάποιο πιο νέο παιδί. Ο κύριος Πλεύρης είχε πει ότι θα γίνεται διασταύρωση και θα σβήσουν αυτόματα αυτά. Τώρα... Αλλά δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, για να γλιτώσετε τα λεφτά, λέμε τώρα εμείς, αν δεν έγινε αυτόματα με εσάς, μήπως το κάνετε μόνο σας με τη βοήθεια κάποιου που ξέρει από ηλεκτρονικά. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε το βράδυ σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, και πολύ ζωηρή κουβέντα που θα προκαλέσει και πολλές συζητήσεις. Νομίζω επίσης εγώ από αυτά που ακούστηκαν. Να είστε καλά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 παρά 10 με ένα ενδιαφέρον πάνελ επίσης, νομίζω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, θα έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας.